γιατί με ξύπνησες πρωί. Να ακούσω λόγο επειδή. Γιατί τα νεύρα μου τα σπάς. Τι θέλεις και τηλεφωνάς. Ποιος είναι αυτός ο φαφλατάς. Λόγω επειδή από τις 6 το πρωί δεν ακούγεται με τίποτα. Ιωάννα μου. Αχ, Μπάμπη μου. Τι το πέρασε στο Λίπερο, Ιωάννα μου. Τι το πέρασα. Σχολείο το πέρασε στο Λίπερο, Ιωάννα μου. Ναι. Τι νόμιζες ότι θα είμαστε, θα είναι κλειστά. Το νόμιζα και χαιρόμουν και όλα κρυφά, γιατί λέω, άντε Τετάρτη, οκ. Okay. Πέμπτη, λέω, Αγίου Δημητρίου. Ναι. Εμείς δεν έχουμε μάθημα. Τι μάθημα θα κάνουμε. Ναι, και λέω, γιατί να μην έχω Πέμπτη. Εκπομπή. Όχι, να κάνεις μαζί μου. Εντάξει, γι' αυτό δεν θα αλλάξει κάτι άλλο. Είναι και η Παρασκευή που επίσης δεν έχουμε μάθημα εμείς. Δεν έχετε μάθημα εσείς, αλλά εμείς έχουμε εδώ πρωινό ραδιοφωνικό μάθημα. Δεν σου έφτιαξα τη μέρα όμως με αυτά που σου είπα πρωί-πρωί. Πρωινή ραδιοφωνική επιμόρφωση, διότι δεν γίνεται να πορευτούμε χωρίς αυτήν. Κανονικά λόγω, επειδή παντός καιρού, παντός ειδικών. Δεν με τίποτα. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει σε αυτή την πόλη για να μην κάνουμε εκπομπή. Απελευθερωθήκαμε. Ήρθε ο Άγιος Δημήτριος, σκότωσε εκεί τους τέτοιους, τους Ρωμαίους, ένα βλυζιμύρο από την εκκλησιά. Κάνει πολλά πράγματα. Απελευθερωθήκαμε από τους Τούρκους, μπήκαμε στον πόλεμο του 40, διώξαμε τους Γερμανούς. Πήραμε το Euro, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί είναι να έγινε. Είναι φανταστική εβδομάδα. Όχι. Θα ήτανε. Όχι. Τι θα κάνεις. Θα κάτσα μαλώεις. Όχι, περίπτωση. Θα κάτσα ξυπνείς. Έτσι έχει το πράγμα, κυρίες και κύριοι. Λίμπερο 107,4. Στις επάλξεις, δυνατή, πρωινή, ξυπνητή. Σε μία ακόμη απεργιακή ημέρα σήμερα. 48 απεργία των δημοσιογράφων, παύλα μελών των ενώσεων συντακτών. Φαίνεται εξάλλου αυτό εδώ πέρα, φαίνεται. Φαίνεται εξάλλου. Οπότε θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9. Καλημερίζουμε την πρώτη γραμμούλα, μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα, σας κάνω ποδαρικό εγώ, η Κατερίνα. Εσύ η Κατερίνα μας κάνεις ποδαρικό. Δεν σας ακούω πολύ καθαρά, τι συμβαίνει. Ναι, πόσες μέρες για τα Χριστούγεννα, 2 μήνες. Δεν ξέρω, Ιωάννα μου τι κάνεις. Καλά είμαι, καλημέρα. Τι φρέσκια φωνή έχουμε σήμερα, όλα μια χαρά. Α, φρέσκα, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, φρέσκα πόδια. Βρήκες, εσύ τι Ιωάννα, τι σου βάζεις ψυχιατρική, πας σε κάνα σεμινάριο ψυχιατρική. Θα έπρεπε. Όχι ακριβώς, αλλά έχουμε ένα μαθηματάκι εκεί. Γιατί έτσι πως ακούω και μιλάς. Ο Μπάμπης ξέρει πολλά από αγγλική ψυχιατρική. Από αγγλική. Φέρει το στυλ του. Από αγγλική. Μπορεί να έχει αγγλική ρίζα. Έτσι. Να έχει αγγλική ρίζα. Πες τα, παιδί μου. Έβαψα κάποτε τα μαλλιά μου. Άγγλη, μια βαφή. Λορεάλ. Αγγλική ήταν. Εσύ, Ιωάννα μου. Τι σπουδάζεις? Αγγλική ψυχολογία. Εγώ θεολογική ψυχολογία. Α, θεολογική, μάλιστα. Κοντά είναι πάνω κάτω. Θεολογική, είπες. Ναι, ναι, σε θεολογική είμαι. Από αυτές είμαι εγώ. Μ' άρεσε αυτό. Α, τέτοιο πράγμα σπουδάζεις. Ναι, ναι, ναι. Αγγλική ρίζα. Γιατί εσύ. Είχα έρθει ρε παιδιά να σας πω την αλήθεια τώρα κάποτε. Να μας πεις την αλήθεια γιατί μας βλέπει ο Θεός. Κάποτε που ήμουν στο νυχτερινό που τελείωνα το σχολείο μου.
Και φυσικά 25-26 δεν έχει μάθημα. Μέσα, ναι. Και ήταν όλε βαμμένε τίγκα. Τίγκα. Ένα στυλ. Τι είναι αυτό. Βαμμένε όλε. Κανα χρώμα είναι το τίγκα. Κανα χρώμα είναι. Του λέμε το ταμπά, το λιλά. Όχι. Είναι πολύ θεολογία λέει εμείς. Και ένα δίσημα και πήγαινε στα μπαρ κάθε βράδυ. Αχ. Σε μένα τα λες. Εξελίχθηκαν οι επιστήμες, Βάμπε. Εξελίχθηκαν, βάφονται. Σε εμάς έτσι είναι. Κάποιος ένα σεμινάριο, Μπάμπ, μας με την Ιωάννη. Έκανες ακριβώς περιγραφή. Παιδί μου, τώρα ξέρεις πότε θα έρθει αυτή η στιγμή για τον άλλο κόσμο. Να είσαι προετοιμασμένη, έτσι, άβαφτη θα πας. Όχι, για θεολογία. Τώρα πας άκλαυτη, αλλά και άβαφτη. Δεν παρακαλώ τώρα. Για θεολογία. Εσύ, Μπάμπ, για θεολογία δεν έχεις. Εγώ. Ποιο τα λέει αυτά. Είσαι κατασταλαγμένο, παιδί. Κατασταλαγμένο. Έτοιμο για γάμο είσαι. Έτοιμο για γάμο. Αλλά πρέπει να ξέρεις και μερικά πράγματα για το γάμο. Για να κάνω την συμβία μου θεά. Γιατί θα βρω το νόημα. Κατασταλαγμένο. Δεν είναι το μοτίσο ο Θεός μεταμορφωμένος. Ημίθιος κάτι. Ημιλήθιος. Είσαι παιδί κατασταλαγμένο, είπα. Δεν κατασταλαγμένο, μάλιστα. Είναι αυτή η αγγλική μου ρίζα, η αγγλική μου φύση που βγάζει. Έχει σταλαγματιές αγγλικής πιτσιές, θα έλεγα. Ναι, λες και πολλά, γιατί πολλές μην ξελογιάσεις είναι παντρεμένοι. Α, τι παντρεμένοι. Κλαίνει και χείρες και λένε και παντρεμένοι. Ναι, όμως σήμερα θα κάνει σουξέ το βράδυ. Σήμερα σουξέ, σήμερα σουξέ. Για να σου πει κανένα παντρεμένο να έρθει εκεί να σε... Τι να με κάνει. Μα δεν θα ξέρει μα θέλει να με παντρέψει. Μιλήσει μαζί στο πάνελ. Γιατί πρέπει να έρθει παντρεμένη να μιλήσει μαζί μου. Σκοπό να μην δεχτεί. Όχι. Δεν σου κοροϊδεύω τώρα. Μπορεί να συμβεί γι' αυτό. Με τις παντρεμένες δεν μιλάμε δηλαδή. Εκεί να έρθει βρεγόρι μου. Ναι, ναι, να έρθει. Δηλαδή απαγορεύεται να θέλει μια. Όχι, καλύτερα είναι να μην γίνεται. Αυτό καλό είναι να μην γίνεται. Ω, τι άμε κάνει, τι άμε εδώ, τι μπορεί κακό να με κάνει, πολύ πολλά να με κάνει καν φαΐ. Εντάξει ρε παιδί μου τώρα, δηλαδή να μην μιλάμε στις παντρεμένες. Εκεί στην εκπομπή να μην έρθει. Στην εκπομπή, λοιπόν. Okay, γιατί θα... εκεί βγάζεις ένα άλλο πρόσωπο, δεν είναι μια άλλη οντότητα στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι αυτά. Μάλιστα, γεια. Μη με ξεμυαλίζεις, είμαι παντρεμένη, μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, το λόγο επειδή είναι μια εκπομπή η οποία δεν απευθύνεται σε παντρεμένες, απομακρύνεται τις συζύγους σας από τα ράδια και προπαντός μην έρθετε ποτέ στο στούντιο. Πως σε παντρεμένη όλα μου τώρα δεν είναι. Όχι, όχι, δεν εδώ δεν φοράω τίποτα. Δεν φοράει βέρα, δεν σημαίνει τίποτα αυτό απολύτως, πίστεψε με. Το να φοράς ή να μην φοράς. Νομίζω ότι πλέον τα σύγχρονα ζευγάρια δεν φοράνε βέρες. Μία που τις βάζουν κατά την διαδικασία, κατά την τελετή της του γάμου. Και, αυτό και μία που τις χάνουν. Και μία που τις βγάζουν ξαναγόριστικα και μία που τις χάνουν. Ναι, δεν φοράνε γιατί να εδώ στις δουλειές αυτό, να εκεί, να το άλλο, όλο κάτι δικαιολογίες. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσαν να τις φορέσουν. Τι δεν φοράνε. Δεν θέλει να δώσει άλλο στίγμα τώρα. Ακριβώς. Είναι πονηρές εποχές. Πονηρές εποχές. Έρχομαι να είμαστε 40 χρόνια πριν, εκείνες αθώες ωραίες εποχές. Ωραίες εποχές, θα σου έλεγα εγώ τώρα. Καλά είμαστε, είπε η Κατερίνα. Απαγορεύονται οι παντρεμένες. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο στο πρωινό λόγο επειδή στο Λίπερο 107,4 στην τεταρτούλα μας 25 του Οκτώβρη. Καλά το είπα πριν, 2 μήνες για τα Χριστούγεννα. Το σκεφτόμαστε και αυτά σιγά σιγά να τα βάζουμε. Τα παλιά τα χρόνια δεν θυμάσαι Ιωάννα μου που στολίζανε από τώρα μαγαζά. Δεν έχεις πετύχει αυτά τα χρόνια της ανάπτυξης. Τώρα εγώ βλέπω για το Halloween που έχουν στολίσει. Πότε είναι το Halloween? Είναι την ερχόμενη Τρίτη. Α, την ερχόμενη Τρίτη. Α, μάλιστα. Εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη το γιορτάζουμε το Σάββατο. Εδώ είμαστε, ναι, εντάξει. Γιατί... Οπότε το γιορτάζουμε μια το Σάββατο. Και πολλά μαγαζιά της Θεσσαλονίκης έχουν πάρτις. Ναι. Και την Τρίτη που είναι official η μέρα του Halloween. Από χάρες και πανηγύρια και πιωτά, άλλο τίποτα. Μα πήγα σε παιδικά ο μαγαζί, πέρασα απ' έξω και είδα στολές για μωράκια, νυχτερίδες, μαγισούλες. Αράχνες. Αράχνες. Παιδί μου, τον Καζατζίδη γιορτάζουμε τώρα, δεν γιορτάζουμε τον Halloween, στα πω εγώ. 2-31-0-2-87-3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας από πολύ νωρίς και FM κενό μηνυματάκι, αποστολή στο 54526, Τετάρτη 25 του Οκτώβρη. Εμείς σήμερα τι γιορτάζουμε, Ιωάννα μου? Γιορτάζουμε την παραμονή του Αγίου Δημητρίου. Την παραμονή του Αγίου Δημητρίου, αφορμή ψάχνουμε και εμείς για να πιούμε, οπότε γι' αυτό και έχουμε τη βραδινή μας χώρο Εσπερίδα. Εσείς οι πρωινοί λογικά δεν θα μπορέσετε να παρευρεθείτε και το κατανοούμε απολύτως. Βέβαια, ίσως κάποιοι αύριο να μην εργάζονται. Νομίζω ότι τα εμπορικά καταστήματα δεν δουλεύουν και αρκετές επιχειρήσεις. Πλήνε μου του ιδίου. Ξέρω αν εκτός αν είχε αλλάξει κάτι. Επειδή πέρυσι θυμάμαι, απέρυσι ήταν το χειρότερο. Πέρυσι έκανα πανηγύρια αυτό γιατί έπεφτε Δευτέρα η 26η Οκτωβρίου.
και ήμουν από την Παρασκευή, τα λέμε κοροϊδάρες. Την Τρίτη, λελέ, αυτά. Και Κυριακή βράδυ μου λένε, τι λελέ είπες στην εκπομπή μεγάλε. Γεια, Κελ Μπλουντάν. Και ήμουν εδώ, σαν μεγάλη Παρασκευή κάναμε μια πολύ ωραία εκπομπή 26 του μηνού. Οπότε τώρα είμαστε προετοιμασμένοι και αύριο θα εορτάσουμε τον Άι Δημήτρη. Φοράστε κατάλληλα ρούχα, μαύρα δηλαδή. Κατευθείαν από το Έντιμπολ θα έρθουμε εδώ για πατσά, θα ρουφάμε. Πατσά, σουβλάκια. Εντάξει, που ξέρεις τώρα, καθένας. Αυτά δεν χωράνε οπαδικά, Ιωάννα μου. Δεν θα τα χαλάσουμε. Δεν θα τα χαλάσουμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Αγίου Δημητρίου, Αγίου Δημητρίου και τέλος τη δουλειά. Κάτσε, Μπατμανίδη, αύριο. Δεν δουλεύεις. Βάλε τον κολοτράγουδο σου τώρα. Κλάψε τώρα. Δεν δουλεύεις εσύ αύριο. Όχι. Γιατί δεν έχει ανάγκη ο κόσμος να φάει εκεί γλυκά τέτοια αυτά. Είναι κλειστά, αγόρι μου. Α, και μας καταντήσανε όλοι. Μα ίσα ίσα θα έπρεπε να ήταν ανοιχτά για να πάρουν τα γλυκά. Να πάρουν, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Άσε μας ρε θεολόγα εσύ. Άσε θεολόγα. Εγώ πρώτη στο να φύγω. Καλά έκανες, καλά έκανες όλοι βάλτους εκεί να δουλέψουνε. Κάτσε εκεί πέρα τώρα αύριο και βάλε Σαββατοκύριακο και χαχαχούχα λέγε. Εν τω μεταξύ ποιος άνθρωπος θα μας ακούσει αύριο, αφού κανείς δεν δουλεύει. Εγώ, εσύ και τα μυστήρια θα σας ακούσω. Θα να πάρε. Τι θέλω να πω. Ναι. Τι έχεις εσύ αγγλική ρίζα. Αγγλική, καλά αυτό δεν είναι νομίζω. Άσε μας ρε βλάχα από τις μέρες που έχεις και αγγλική ρίζα. Για Σταυρούπολη, είμαστε απόγονοι εδώ, έχουμε ναι, ρε, την Οξφόρδη. Εσείς φέρατε φυσικά και το τένις εκεί δυτικά. Κρίκετ. Από γιατί... τότε που φορούσατε τις κάλτσες με τις ρακέτες. Τι θυμάσαι. Βεβαίως. Σωλήνα Παντελόνι πάνω από τον Αστράγαλο. Εννοείται. Αντίπαση. Συνάρια, ναι. Πολύ καλά. Ναι, τένις, ρακέτες. Δεν ξέρω αν είχα. Λογικά θα είχα, ναι, δεν μπορεί να μην δεν είχα. Ναι, ρε φίλε, και κάτι για κάτι στα πουκάμιζα σκούπιζε στα αυτιά. Ναι, το ψάχνω το μεταξύ. Πουλάνε, δεν πουλάνε πλέον. Πουλάνε. Κάλτσα άσπρα με ρακέτα. Όχι, ρε, με ρακέτα, όχι. Με ρακέτα, ρε. Αλλά άσπρες, ναι, εννοείται, ρε παιδί. Μα με ρακέτα συγκεκριμένα. Αν βρει κάποιο πουθενά, παιδιά, την αγοράζω όσο. Και τη μία, και τη φορεμένη. Αυτό που λες το πληρώνει. Το πληρώνω. Ή λέμε και καμιά χαζομάρα πρέπει να περάσει. Πληρώνω, αλλά μιλάς τώρα. Μιλάς πολλά γιατί έχει σίγουρα. Ρε παιδί μου, το πληρώνω. Θα έρθει άλλο να μου φέρει ένα ζευγάρι κάλτσα μου πει είναι 3 ευρώ. Δεν τρέπεται. Θα μου στήσει λεφτά. Δεν κατάλαβα. Ναι, θα έρθω εγώ να σε δώσω μια. Δώσε ένα εικοσαρικάκι, φίλε, για την συλλεκτική. Α, έτσι. Άμα δεν είναι φορεμένη, πρέπει να είμαι σε συσκευασία. Πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Θα έρθει το βράδυ. Πού ρε, φίλε. Στο 8ball, πού. Τι ώρα. Μετά τις 10. Αργά είμαστε εμείς. Εντάξει. 7.30 ώρα έχουμε το μπάσκετ. Μια χαρά βολεύει. Τι, βλάκα. Να έρθω εκεί με το Super 3 που φοράω. Έλα, κουμπάλα. Έλα. Να με δει και στραβάω στο στόμα και του. Τι έγινε, αδερφέ, έχεις κανένα θέμα. Πω, έχω μια. Με ένα από τα πρώτα live μας που είχαμε κάνει, είχαν έρθει κάτι αριανάκια τότε. Πρέπει να έπαιζε ο ΠΑΟΚ με μια Ιρλανδική και τους φιλοξενούσαν οι Αριανοί, τους Ιρλανδούς. είχαν έρθει στο live κάποιοι από αυτούς με κάτι αριανάκια, ας πούμε και τέτοια. Εντάξει. Μεγάλο σουρεαλισμό. Έχω κάτι φωτογραφίες που κοιμούνται τέτοια. Πολύ ωραία περάσαμε. Oh. Καταπληκτικά. Ναι, φίλε, εμείς θα έρθουμε στο live και εντάξει, μπορεί να γίνει ring. Έτσι. Δεν θα γίνει, θα γίνει ένα μπατυρντή μεγάλο. Να σε καλά, Πασχάλη μου, σε φιλούμε. Άντε, καλημέρα. Καλημέρα. Σε αυτά δεν χωράνε οπαδικά, δεν ασχολούμαστε ούτως ή άλλως. Είμαστε ενιαίοι και οικουμενικοί, τραγουδάμε για όλες τις ομάδες, για όλες τις αγάπες, για όλων των ειδών τις αγάπες. Για όλα τα χρώματα. Για όλα τα έθνη, για όλα τα χρώματα, για όλους τους ανθρώπους. Η αγάπη είναι μία και αδιαίρετη, Ιωάννα μου. Όπως τα έλεγε. Μιλάζει στην καρδιά μου, πραγματικά. Ναι. Όχι, θα το έλεγε και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός αυτό, για να πούμε και κάτι θεολογικό. Πράγμα το οποίο αθετούμε δυστυχώς στις ημέρες μας, στο λόγο του Θεού και το λόγο του Χριστού που μιλάει για την αγάπη. Θα μπορούσε, ας πούμε, έτσι να ήταν. Τι να σου πω, Τέρης Χρυσός, ας πούμε, ξέρω ποιος τραγουδάει. Ένας ερωτικός τραγουδιστής, ποιος είναι, ας πούμε. Της γενιάς σας, ας πούμε, εσείς καινούργια. Δεν ξέρω, έχουμε τέτοιους. Ψάκης Ρουβάς, ξέρω. Σαν Χριστός. Έτσι, ναι. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή facebookικά και εκεί ευρισκόμεθα και ανταλλάσσουμε καθημερινώς τις απόψεις μας. Σήμερα είναι, άκου τώρα Ιωάννα μου, Αγία Σταβυθά. Ποια βυθά τώρα, τα βυθά της θαλάσσης. Έτσι λέγεται η Ταβυθά, ξέρεις εσύ καμία. Τα βυθά. Γιατί ακόμα ακούγεται πάντως. Ω, δεν θέλω τέτοια τώρα εδώ, αυτά δεν είναι χριστιανικά, σε παρακαλώ. Δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό το όνομα και φυσικά
θα αναγκαστώ κύριε Σκητή. Ναι, το ψάξουμε τώρα. Λίγο να σκεφτώ, λίγο να σκεφτώ. Εξάλλου, τα ξέρεις όλα. Ναι, εντάξει, απλά τώρα λίγο τα ξέχασα. Κατάλαβες, επειδή είναι πρωί. Ποια ήταν η Αγία Ταβιθά, ευσεβής και φιλάνθρωπη χριστιανή, πρωταγωνίστρια του θαύματος του Αποστόλου Πέτρου. Η μνήμη της τιμάται από τη Χριστιανική Εκκλησία στις 25 του Οκτώβρη. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Ταβιθά. Πολύ ωραία. Η Ταβιθά ζούσε στην Ιώπη, τη σημερινή Γιάφα του Ισραήλ. Ω, Εβραία. Ήταν η φάντρα και έφτιαχνε χιτώνες τους οποίους πολλούσε προς ανακούφιση των χειρών και ορφανών. Αυτό που είπαμε, κλαίνει και οι χείρες, κλαίνει και τα ορφανά. Κλαίνει και οι παντρεμένες. Μέσα σε όλα πέφτουμε. Αρρώστησε όμως και πέθανε. Την περίοδο εκείνη βρισκόταν στη Λίδα, όχι στη Λίδα. Ο Απόστολος, γιατί θα μπερδευτείτε έτσι λέει. Την περίοδο εκείνη βρισκόταν στη Λίδα ο Απόστολος, όχι Γλέτσος, ο Πέτρος. Και είναι στην Λίδα. Είναι δύο λέξεις. Όταν το άκουσαν αυτό οι δικοί της, έσπευσαν να τον παρακαλέσουν να έρθει στην Ιώπιο, όπου και οδηγήθηκε στο νεκροκρέβατο της Ταβιθάς. Αφού παρακάλεσε τους παρευρισκομένους να βγουν από το δωμάτιο, ο Πέτρος γονάτισε και προσευχήθηκε. Στη συνέχεια πρόσταξε την νεκρή Ταβιθά αναάστηθη. Και η νεαρή κοπέλα αναστήθηκε. Το γεγονός αυτό διαδόθη στην Ιώπη και πολλοί πίστεψαν. Η Αγία Ταβιθά πέθανε σε βαθύ γύρα στη μνήμη της, της οποίας εορτάζουμε σήμερα. Και χρόνια πολλά σε όλους. Λες από εκεί το Τσάμπεθα. Το αμερικάνικο. Το αμερικάνικο μπορεί. Και το αγγλικό. Είδατε πως θα μιλάω. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Κάνουμε και τα βυθόσουπα δηλαδή σήμερα. Λοιπόν, ο σύγχρονος της εκκλησίας είναι ο Πέτρος ο Γαϊτάνος. Σωστό, σωστό. Ναι. Έπρεπε να το ξέρεις. Να το μνημονεύσω, ναι, πάντα. Βέβαια. Και θυμάμαι τότε την περίπτωση που είναι τόσο βαθιά θρησκευόμενος και άνθρωπος της αγάπης που είχε πει για τους σκουρούλιδες που πουλάνε CD, ότι θα τους πάει στα κεφάλια. Και εγώ τότε θυμάμαι εκείνη την εποχή όλοι πηγαίναμε και λέγαμε «Έχεις κανένα CD Γαϊτάνο», δεν λέγαμε «Έχεις κανένα DVD Τζούλια», αν υπάρχει. Όλοι τρέχαμε και ζητούσαμε CD Γαϊτάνο. Ναι. Όντως έχει πληγεί πάρα πολύ, γιατί όλοι αγοράζανε όντως το ψάχναμε. Τότε είχε πληγεί πάρα πολύ. Και αυτό που μου άρεσε πάντοτε στον Πέτρο το Γαϊτάνο ήταν το χρώμα των μαλλιών του. Αυτό δεν υπάρχει σε βαφή. Δεν το βρίσκω. Αυτό το, τι είναι κομμωδί. Αυτό το χρώμα δεν υπάρχει σε βαφή, το λέω σε γυναίκες. Ναι. Αυτό είναι αγιοσταλμένο. Δηλαδή πρέπει να καθίσεις. Είναι ειδική παραγγελία. Έτσι, ναι. Βάζει λίγο κάτι. Είναι λίγο στο χρώμα της λειτουργιάς, αν το προσέξεις. Κατάλαβες. Στη μυρωδιά. Έτσι έχει το πράγμα. Ναι. Έχουμε ακόμα πολύ καιρό για τον Πέτρο. Σύνδεση, ναι. Οι μέρες του είναι το Πάσχα. Ναι, εκεί είναι που έχουμε ξεπούλημα. Χριστουγεννιάτικα. Ναι, καταπληκτικά. Αγία Σταβιθά, ωραία. Προς το παρόν ξεχαρμανιάζουν να τη βγάζουν έξω από το Αριστοτέλειο. Έτσι, υπομονή. Έτσι. Καλημέρα. Φιλιά, τσαό. Είναι και η εκπομπή φιλοσοφικών και θεολογικών αναζητήσεων. Ψυχολογικών, πάνω απ' όλα το λόγο επειδή. Εδώ είμαστε, κυρίαρχοι. Μέχρι και τις 9 σήμερα, λόγω επειδή της απεργίας των δημοσιογράφων, παύλα μέλων. Γιατί δεν είναι και πολλοί δημοσιογράφοι μέσα, βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Μελών των ενώσεων συντακτών, η οποία λαμβάνει χώρα από χθες, σήμερα και αύριο. Θα παρακαλούσα κάποιος να μπορούσε να μας ενημερώσει ακριβώς το και πώς έχουμε ανοιχτό βήμα και θα έτσι θα έπρεπε. Το έλεγα και χθες και φυσικά μιλάω απόλυτα σοβαρά. Αν κάποιο μέλος της Ένωσης θέλει να παρέμβει για να ενημερώσει τον κόσμο περί τίνος πρόκειται, ποια είναι τα αιτήματα, τι ακριβώς αποσκοπεί, κινητοποίηση, που προσβλέπει. Θα είμαι πολύ χαρούμενος να βραχθεί, αλλά το ζητάω κάθε φορά αυτό, αλλά ποτέ δεν συμβαίνει τέλος πάντων. Παρακαλούμε επομένως. Παρακαλούμε, τι να κάνουμε. Και να μας ενημερώσετε, να ενημερώσει και ο κόσμος. Ενημερώστε. Εδώ είμαστε, ακούμε τα πάντα. Ενημερώστε και σώστε εδώ στο λόγο, επειδή Αγίας Χρυσάνθης λένε σήμερα και Αγίου Χρυσαφίου. Εορτάζει, λέει, η Χρυσάνθη, ο Χρυσάφιος, ο Χρυσάφης και η Χρυσαφένια. Χρυσαφένια, ωραίο. Σ' αρέσει το χρυσαφένια, ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω καμιά χρυσαφένια, δεν ξέρω. Ξέρω όμως χρυσάφι. Κατά καιρούς έχω γνωρίσει. Είναι ναι, μεν σπάνιο. Τόσο ωραία ονόματα. Κρυμμένα και είναι κρίμα. Όλοι σπάνιοι τους λένε εκεί. Δε πλέον Αλέξανδρους και τέτοια. Όλα τα ονόματα έχουν τη χάρη του. Όλο κάτι αρχαιολογεί. Αχιλλές.
Πάτροκλους, όλα κάτι τέτοια βγάζω τώρα. Χάνονται τα ωραία τα ονόματα. Το Γιώργος, το Γιάννης θα γίνουν σπάνια ονόματα. Δεν λένε κανέναν. Τι νομίζεις, καλά. Ξέρεις κάτι καινούριο παιδί να βγαίνει με το όνομα Γιάννης, Γιώργος? Όλα είναι Κωνσταντίνος, όλα είναι αυτοκρατορικά τα παιδιά που έχει μπει η Ελλάδα. Δηλαδή να αρχίσουμε να τα ψάχνουμε πιο και έξι δάχτυλα. Δηλαδή να μας σώσει. Σε παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσείς? Να κάνουμε μια σύνδεση με τα προηγούμενα. Βέβαια, αν μπορείς να την κάνεις, θα δούμε πώς θα την κάνεις. Αυτός ο Λουτσέσκου δεν έχει το Θεό του. Έτσι, τέλος. Αυτό. Εντάξει, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Βέβαια, να, κέρια. Ο καθένας έχει το τέτοιο του. Σου λέει, ο άλλος θα κάνουμε σύνδεση με τα προηγούμενα. Ο Λουτσέσκου δεν έχει τον Θεό του. Ο Λουτσέσκου είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Μην αγχώνεσαι. Εντάξει, okay, okay. Δεν... το ήξερα, τι νομίζεις, επειδή μίλησα. Ναι, τώρα είναι πρωί, τα ξεχνάμε αυτά. Και να σου πω και κάτι μεταξύ μας. Ναι, ναι. Δεν τον πολύ συμπαθούνε. Αλήθεια. Οπότε, ό,τι και να πεις, θα περάσει λίγο ανώδυνα. Αν πεις για κανέναν άλλον, μπορεί να αρχίσουν να με την κάλτσα τένις. Όσο με θα αρχίσουν να σε κάνουν. Αλλά κάποιοι που δεν του πολύ συμπαθούν συνολικά, επιτρέπεται να λες ό,τι θέλεις. Αλλά υπάρχουν κάποια ονόματα γενικά στις ομάδες και στον πάγκο αυτά που είναι τζίζα. Μην τους πειράξεις, παιδί μου, θα έρθουν να σου πούνε εσύ εδώ, γιατί λες αυτά για τον πάω. Πρέπει να δικαιολογηθείς κιόλα. Όχι, τι να δικαιολογηθείς. Τι να πεις, παιδί. Και τι από. Και τι αγαπά, τραγουδήσω. Το κάνω αυτό το βράδυ. Α, σε βγει και έχουμε άλλα. Εσύ εκεί, γιατί λες αυτό το τραγούδι. Γιατί το φαντάζεσαι. Κάνει κάποιο ένσταση πάνω. Ναι, παιδί μου, ξέρω εγώ να τραγουδήσω, τι να σου πω. Να θα είναι μικρούτσικο, έτσι. Εκλεκτού συνθέτε και μου πούνε εσύ εκεί, γιατί το πειράξω αυτό το τραγούδι. Τι είχε πει για το μου. Έχω πει αυτό, γιατί λείπε έτσι για τον Καβαδία. Όχι, το δικό μα εδώ τον Ιχολύπτη. Τον ποιητή, τον στιχουργό. Μα κοίτα. Γενικά όλοι λένε εσύ εκεί, γιατί λες γι' αυτό να... Εντάσεις, παράδοση, λογοτεχνία, ποιήση μέσα στα τραγούδια σου. Και οι νέες γενιές που δεν τα ξέρουν αυτά και δεν θέλουν να ασχοληθούν, ναι. Προσπαθούν με εναλλακτικούς τρόπους να μάθουν την ιστορία μας. Μαθαίνουν την ιστορία του τόπου. Ποιος δεν έμαθε από τον Μπάμπι Μπατμανίδη αθλητικά, σε παρακαλώ. Μιλάμε για το offside, μιλάμε για το κατενάτσιο. Δίνουμε εδώ τις διδαχές μας στον κόσμο, το Gascoigne, έχουμε τραγούδια τον Βαβακούλα. Σε παρακαλώ, με κοιτάει τώρα εδώ η Ιωάννα, απορριμμένη σου λέει τι. Και σκέφτεσαι, Βαβακούλα. Προσπαθώ να θυμηθώ το προηγούμενο live που είχα έρθει που έκανες. Πού να τα θυμάσαι, παιδί μου. Γι' αυτό παρέχουμε και πολλές φορές παρέχουμε λυσάρι, συναξάρι που παρακολουθείς εκεί τα δρόμενα. Το τι συμβαίνει με τους τοίχοι. Είναι δύσκολα, δύσκολα. Θα βάλουμε, θα ακούσουμε μερικά κομμάτια. Ούτως ή άλλως σήμερα. Σήμερα λες και τις άλλες μέρες δεν ακούμε. Πάντως, θυμάμαι την προηγούμενη φορά στο live χαρτοπετσέτες πετούσανε. Χαρτοπετσέτες. Πιάτα δεν θυμάμαι μας πάνε. Όχι, στο κεφάλι, αυτά είναι επικίνδυνα, τα έχουμε αποσύρει. Γιατί θα σου έρθει κανένα στο κεφάλι. Άσε τώρα δεν ξέρεις. Χαρτοπετσέτες είναι να σκουπίσει κανένα λάδι, μα έχει φάει κανένα γύρω πιο μπροστά. Γενικά υπάρχουν πρακτικά τέτοια. Τώρα που είπα χαρτοπετσέτες, παρένθεση, εν τη ρήμη του λόγου, δεν ήταν σχεδιασμένο, αλλά θα ήθελα να καταγγείλω αυτά τα γυράδικα. Καιρό ήθελα να το κάνω. Και νομίζω θα ταυτιστεί κάποιος κόσμος που είναι ξύπνιος αυτή τη στιγμή. Αυτές τις χαρτοπετσέτες που έχουν, που είναι σαν γυαλόχαρτο, ναι. Που σκουπίζεσαι και γίνεσαι πιο χάλια. Ναι, θα συμφωνήσω. Κατάλαβες τι λες. Γιατί τις βγάζετε αυτές τις χαρτοπετσέτες? Αυτές για να ξύνουμε τις επιφάνειες και να τις περνάμε με overlay μετά. Σε παρακαλώ. Ας τα να πάνε. Πώς λέγονται αυτό το ύφος, το υλικό με το οποίο τις κατασκευάζουν? Μάλλον επίτηδες το κάνω, δεν μπορώ να εξηγήσω. Είναι μάλλον χαρτί κακής ποιότητας. Όχι, είναι για να μην βάζεις, ας πούμε, πώς βάζουν κάτι οι κοπέλες. Για και, να μην πάρεις και δεύτερη. Και λαμπυρίζουν που βάζουν κάτι εδώ προϊόντα. Ξέρω εγώ, clip gloss, πώς τα λένε αυτά. Κάτι δεν βάζουν και λαμπυρίζουν για να βγουν το βράδυ έξω. Γυαλάδα. Σχεδόν για να έχεις γυαλάδα. Σου παίρνεις εκεί με την λιπάδα από το γύρο. Και σκουπίζει και σκουπίζει. Όχι, δεν όμως. Προνοεί και για τους άντρες όμως την χαρτοπετσέτα. Αν σκουπιστώ με αυτήν, να τριχιάζω, α πούμε. Τέλος πάντων, τι σκεφτόμαστε εμείς πρωί-πρωί, έτσι. Μάλλον πεινάσαμε. Πεινάσαμε, καλά, εντάξει. Ποτέ δεν χορτάσαμε, Ιωάννα μου. Άστα να πάνε, άστα να πάνε. Λοιπόν, γι' αυτό θα πάμε να διαλυματιστούμε, αφού μάθαμε και για την Αγία Σάββαθα, τις οποίες τι μνήμη εορτάζουμε σήμερα. Αύριο είναι το Άι Δημήτρη, βεβαίως. Θα έχουμε ιδιαίτερη μνήμη. Tomorrow κάνουμε κάθε χρόνο τις εκπομπές επαιτειακές. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά τραγούδια για Δημήτριδες και Δημήτρες. Το Δημήτρης βέβαια το συναντάς πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη το όνομα. Ναι, ναι. Σχεδόν παντού. Βρήθη, ναι, Δημήτρη, κάθε Δημήτρη. Γωνιά και ένας Δημήτρης. Έτσι, πιο πολύ από τους Γιωργάδες και τους Γιαννάδες. Ναι, όμως και αυτό το έχουν αλλάξει. Το κάνουν Τζιμ. Τζίμις. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση Δημήτρη να μην τον πω Μίτσο. Δεν μπορώ να τον πω Δημήτρη. Δημήτρη, άμα τον πεις Δημήτρη, ναι. Υποδηλώνεις απόσταση. Λες, είναι μακριά σου.
το Μίτσος πάλι δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Παιδί μου, το Μίτσος είναι το δικό μας το λαϊκό παιδί, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Να τον πεις Δημήτρη. Δημήτρη είναι, ξέρω εγώ, θα έρθει να σου ζητήσει τα κοινόχρηστα, ας πούμε, ο Δημήτρης. Ας πούμε, ο κύριος Δημήτρης στον τρίτο όροφο, ας πούμε, άστα, αυτά θέλει να κάνουμε συνέλευση. Έτσι, σου βγάζει μια απόσταση, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Το Μίτσος μαζί σου, το Τζίμις είναι ωραίο. Ωραίο, λαϊκό, ρε παιδί μου. Και αυτό έτσι με λίγο αμερικάνικο. Είναι συνδυασμός, είναι Τζιμ. Αλλά ρίσε εμά από του πονηρού που θα λέγατε και στι ιδεολογίε. Λοιπόν, πάμε και να μην πιάσουμε εδώ τη φλιαρία, να κάνουμε την πρώτη μα διαφημιστική ανάπαυλα, να ανασκουμποθούμε, να πιούμε μια γουλιά καφέ. Έχουμε δυόμισα ωράκι μπροστά μα μέχρι και τι 9. Και να φύγετε, θα ξαναγυρίσετε. Δεν έχετε άλλη επιλογή εξάλλου. Έτσι. Προλαβαίνει να πάει, γυρίζει, να βαφτίσει το παιδί, να το βγάλει Τζίμι, να το βγάλει. Τέλο πάντων, λοιπόν, άιντε. Αυτό ακριβώ. Αυτό ήθελα να ακούσω. Θα σου κάνω μακαρόνια με κυμά για να φας. Το τραγούδι του Σάκη Ρουβά, το έλα μου, ο Νίκος Καρβέλας εννοείται το έχει γράψει. Το οποίο όλοι το γνωρίζουμε ακριβώς για αυτόν τον μεγαλειώδη στίχο. Διότι σήμερα, Ιωάννα μου, είναι, τι ημέρα λες να είναι, Παγκόσμια ημέρα ζυμαρικών. Άντε καλά, σου συγχωρώ μόνο και μόνο γιατί, γι' αυτό. Γιατί δεν σ' αρέσει. Πριν μου είπες ότι δεν σ' αρέσουν οι Doors και προτίμησες να βάλεις Σάκη Ρουβά από Jim Morrison. Ποιος Jim Morrison, βρε τώρα, βρε. Καήκαμε εδώ Σάκης, πέρα, φωτιά πήραμε. Σάκης Ρουβάς, σε παρακαλώ, έχει τραγουδίσει για τα μακαρόνια ο Jim Morrison, κάτι εκεί. Χασίσα τέτοια αυτοί κάνανε εκεί. Πά μακριά από εμάς. Ένα μακαρονάκι, ωραία, εδώ οι υδατάνθρακες, οι υδρογονάνθρακες. Σε βοηθά να αναπτυχθείς. Καλημέρα στη γραμμούλα. Αχ, Μπάμπη μου, αχ, Μπάμπη μου. Πώς σε κατάλαβα. Έτσι, πώς μου έχει λείψει αυτός ο γυράκος που έλεγε. Τα ντονέρ. Ακόμα για αυτή η άθλια είχα πετεσένα μου, που σου βάζει την κέτσαπ και τη μουστάρδα πάνω από το γύρο και πάνω από τις πατάτες και κολλάει και κόβονται κομματάκια όπως τρως και λίγο χαρτοπέτσι. Εννοείται. Ναι, αλλά ξέρεις, άμα το στερηθείς. Ναι, να πόσο καιρό, μωρέ, δεν λείπεις πάρα πολύ καιρό, σιγά, το έχεις στερηθεί. Πόσο ναι, αλλά είναι μεγάλο το κενό. Σωστό και αυτό. Άμα τρώγες κάθε μέρα, άμα έχεις πάθει εξάρτηση, άμα σου λείπει η γηρωίνη μέσα σου. Ξέρεις τι γίνεται, δεν έτρωγα, ρε παιδί μου, τόσο συχνά. Ναι. Απλά τώρα που δεν μπορώ να το έχω. Σωστό. Γιατί εδώ το χοιρινό γιο. Ναι. Κατάλαβες, τώρα μου λείπει. Δεν έχει τίποτα σε χοιρινό, δηλαδή δεν έχει τώρα κανένα μαγαζί και για τους τουρίστες, για αυτά, για τέτοια, απαγορεύονται όλα. Εντάξει, έχει, αλλά θα πληρώνεις πανάκριβα. Α, δεν λέει, θα φτάνουμε εδώ μετακίνηση. Αποστολή στο Μητσάκιον. Αδερφέ, έχω ένα σουβλάκι που να σε σπάσω. Έχει γυρίσει λίγο εδώ το θέμα. Ισχύει, δυστυχώς. Ισχύει, έχουν γίνει πολύ χειρότερα τα πράγματα. Εντάξει, αλλά αυτή η χαρτοπετσέτα ρε, εσύ δεν παλεύετε. Δεν παλεύετε τόσα χρόνια. Ας τα πάνε. Πιστεύω ότι έχουμε φάει πολλά, πώς θα λένε, πολλά κυβικά μέτρα χαρτοπετσέτες. Ναι, ναι, εντάξει, ίσως την αξιοποιείς. Μετά την παίρνεις, σου λέω, κάνεις το λούστρο, κάνεις διάφορες δουλειές. Βοηθάει. Μέσα σε αυτό το βαλιτσάκι που έχουν όλοι στα σπίτια τους με εργαλεία, με τέτοια, με αυτά. Για που δεν το χρησιμοποιούν ποτέ, δεν εννοείται, όλα τα μαστόρια πάνε και ψωνίζουν από τα μεγάλα τα πολυκαταστήματα, παίρνουν κάτι τεράστια τέτοια. Όλοι. Την εργαλειοθήκη και πιάνει νυχτερή δευτεράδα. Έτσι ακριβώς, και έχουν μέσα και μια τέτοια χαρτοπέτσετα, ανά πάση στιγμή μπορεί να χρειαστεί να φτιάξεις και κάτι. Και καλά, γιατί πιάνεις λάδια, αυτά, τέτοια για το αυτοκίνητο, κάτι να το φτιάξω εγώ, κάτι που ξέρω και τέτοια. Εννοείται. Παγκόσμια ημέρα όμως ζυμαρικών σήμερα. Δεν ξέρω αν σας αρέσουν τα μακαρονάκια. Τρελαίνομαι. Προλαμβάνεις, μάλιστα. Μήπως θέλεις να γίνεις ποδοσφαιριστής. Γιατί το μακαρόνι είναι το αγαπημένο φαγητό των ποδοσφαιριστών. Όλων ή μόνο των Ιταλών. Όχι, ολωνώνε. Γιατί οι ποδοσφαιριστές, επειδή χρειάζεται να πάρουν τις συγκεκριμένες ουσίες, ξέρω εγώ, υδατάδα και πώς τα λένε αυτά, τρώνε σχεδόν τρίτη-πέμπτη μακαρόνια. Και έχουν συνηθίσει πάρα πολύ στο μακαρόνι και το γουστάνε. Εγώ Μπάμπη μου άμπαλο είμαι. Οι φίλοι μου με λένε ο Κίτσι των φτωχών. Φαντάζομαι. Καταλαβαίνεις για τι πράγμα μιλάμε. Σε φίλουμε, τσάω. Δεν βρίσκομαι την καρδιά. Καλημέρα. Ο Κίτσι λέει των φτωχών. Καλημέρα στην γραμμούλα. Εδώ Λευτέρης. Λευτέρης, παρακαλώ. Δηλαδή ρε Ιωάννα, εσύ τώρα με προκαλείς. Όχι, τι έκανε παιδί. Δηλαδή εσύ σπουδάζεις μια θεολογία. Ναι. Μήπως μαζεύεστε και κάνετε αναπαράσταση
το μυστικό δείπνο ακούγοντας αυτό, πώς το λένε, το Μόρις, πώς το λένε. Το Μόρις, δεν πλυντήρια ρε. Μόρισον. Μόρισον. Αυτό το Μόρισον και τα συναφή. Αντί να πεις ότι δεν βάζουμε το επίπεδο. Αντί για νύνον τίποτα βουριά κάνετε. Ο Μόρις δεν είχε το δοκάρι στην Τούμπα στον τελικό. Ναι. Γι' αυτό το όλο θυμάσαι. Και εσύ τι θυμάσαι. Εγώ. Συχαμένε. Προκλητικέ. Δεν περίμενες. Και προκλητικέ. Δεν περίμενες να σου κάνω τέτοια τίποτα. Μέσωσες, μέσωσες. Τίποτα τον αποστόμωση. Είσαι μια... Ο νους θυμάσαι μόνο τα κακά του Άρη, αυτό ξέρω. Όχι, θα πάρεις και εσύ. Χθες με πήραν και με είπανε. Ηρωνεύεσαι, λέει, τον ΠΑΟΚ όλη την ώρα. Με είπανε χθες. Τώρα και εσύ. Αυτή δεν χρειάζεται, αυτή ηρωνεύεται από μόνη τη. Όταν λέει ο ένας τον άλλο, θα πάμε για πρωτάθλημα. Τι περιμένεις, ηρωνία δεν είναι αυτό. Κοροϊδεύουνε. Θα ξαναπάρω. Έγινε τσάου. Μακαρόνι τρως, φευγάτε. Ναι, τρώω. Τρως, απολαμβάνεις. Δεν τρώω παστίτσια, ό,τι έχει μπεσαμέλα αυτές τις βλακίες πάνω. Τι άνθρωπος είσαι εσύ ρε, ντροπή των φαγανών. Μην πεις πάλι καλά τα λέει η Βουγιούκα, γιατί θα τα σκίσω. Καλά. Ξέρει όλο το διατροφολόγιο του φευγάτου, δεν έχουμε τώρα τη Βουγιούκα να σου πει τι τρώει ακριβώς. Ναι, όλα ξέρει τα πάντα. Γενικά ξέρουμε για όλους τι τρώνε εδώ. Είμαστε... Βασικά δεν τρώω πράσα, σπανάκια, φασολάκια, τέτοια πράγματα. Τίποτα δεν τρώω, σπανάκια και ξέρετε. Δεν τρώω παστίτσια, δεν τρώω μπάμιες. Παστίτσιο ρε εσύ, πας καλά, παστίτσιο. Δεν τρώω μουσακά, μα έχει μπεσαμέλ. Όλα να είναι σκετοειδή από πάνω. Σκετοειδή, μάλιστα. Έγινε, σε φιλούμε. Τσάω, τσάω. Καλημερίζω και τον φίλο μου τον Σταύρο, ο οποίος μου γράφει: άσε ρε το Λουτσέσκου και τον Καβαδία και πέσε για ύπνο να είσαι φρεσκαδούρα το βράδυ. Κάνε και εσύ απεργία αφού. Καλή σου μέρα. Μετράμε αντίστροφα, σε λέω. Δεν κοιμόμαστε από Slayer System of a Down συναυλία, λέει τόση ένταση. Ο φίλος μας ο Σταύρος, ο οποίος ήταν ένα από τα μέλη της εκδρομής που κατεβήκαμε πριν από καμιά 20 μέρες στην Αθήνα. Ήταν... Άρα, σίγουρα θα έρθει και το δεύτερο γύρο. Ναι, ήταν μέσα στο Tragic Bus, βεβαίως, βεβαίως. Καταλάβεις τώρα. Ανθρώποι, άμα ξυπνάνε τόσο πρωί, τι θα ήταν, Tragic. Tragic, δεν λες τίποτα. Πάντως, συμπαράσταση. Ότι. Ναι. Εσύ γιατί να μην κάνεις απεργία δηλαδή. Εντάξει, απεργία ρε παιδί μου είναι δικαίωμα. Γίνεται για συγκεκριμένους λόγους και έχει παλέψει πάρα πολλοί κόσμος. Και είναι το αναφέρετο δικαίωμα, είναι το ύψιστο δικαίωμα του εργαζομένου. Δεν έχει να κάνει, δεν κάνεις απεργία με το έτσι θέλω, αλλά πρέπει να προστατεύεσαι και από κάποιες τροποντινά θεσμούς. Αν θεωρήσεις ότι κάτι τέτοιο είναι τα συνδικαλιστικά όργανα, δεν μπορεί να κάνει δυστυχώς ο καθένας απεργία από μόνο του, γιατί υπόκειται σε άλλες διαδικασίες από την εργοδοσία. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτό ζητάει όλος ο κόσμος και θέλουμε από όλο τον κόσμο να ενταχθεί μέσα σε συνδικάτα, μέσα σε ομοσπονδίες, μέσα σε συνασπίσεις, ούτως ώστε να προασπίζει τα δικαιώματά του συνολικά, ομαδικά. Γιατί ο καθένας μόνος του είναι απλά σαν να βαράει μπουνιά στον τείχο. Να είδες, πάνω να μιλούσω βαρά και κάνω σαρδάμ. Δηλαδή τέτοιος άνθρωπος είναι. Γίνεται από την άλλη μεριά. Ναι, δεν το αντέχει το εαυτός μου τέτοια σοβαρότητα. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Ναι, τα μακαρόνια είναι το αγαπημένο φαγητό των ποδοσφαιριστών. Από τότε γνωρίζει ένα ποδοσφαιριστή και το ρωτήσει, θα σου πει μακαρόνι. Θα μου πει τι απεριμένες ποδοσφαιριστές. Α, σίγουρα πιστεύω ότι είναι το μακαρόνι. Αυτό θα σου απαντούσε ούτως ή άλλως. Και πόσο μάλλον εδώ οι ποδοσφαιριστές της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι βλέπουν τις επιτυχίες και τα πρωταθλήματα με το μακαρόνι. Αχ, είδες πως το συνδυάσα τώρα αυτό το πράγμα. Ξέρεις εσύ από αυτά. Ξέρω. Σ' αρέσουν τα μακαρονάκια. Λοιπόν, μου αρέσουν πολύ. Μου αρέσουν και σκέτα, να σου πω την αλήθεια. Σκέτα τι εννοείς. Χωρίς σάλτσα. Γιατί είναι σάλτσα, καμιά φορά δεν την πετυχαίνω γι' αυτό. Μακαρόνι. Θα πνιγεί σιγά σιγά. Μακαρόνι με κέτσαπ, δηλαδή τρως. Ούτε με κέτσαπ, μακαρόνι με βουτυράκι και. Σε αυτό τίποτα και αλατάκι, τέτοιο. Σε ένα είσαι αρρωστούλη. Φιδέτη. Την τελευταία φορά απογοητεύτηκα πολύ το πώς τα έφτιαξα. Αλλά... Τη σάλτσα. Ναι. Άμα επιχείρησες να κάνεις εκεί σάλτσες, α πούμε, αυτό να βάζεις μπέικα, μανιτάρια, ιστορίες τέτοια. Μετά πήρα κασεράκι και σαλαμάκι, τα έβαλα εκεί στο φούρνο που προκυμάτων, ό,τι έγινε. Να τελειώνουμε. Και εγώ με τις απλότητες. Δηλαδή, άμα σου πω ότι μου αρέσει περισσότερο το μακαρόνι, το μπολονέζ, το απλό με την κόκκινη τη σαλτσούτα, το ντοματούλα, αυτό τέλος. Δεν θέλω. Μπολονέζι, μήπως είναι το κιμά. Είναι. Ξέρεις, και εδώ, να σου πω πώς το έμαθα. Δεν έχω ιδέα. Από τη λέσχη που το γράφουνε μακαρόνια, ναι. Μπολονέζι. Εγώ νόμιζα. Κάθε φορά έχω την απορία μπολονέζι, Ναπολιτέν, τι είναι όλα αυτά. Ναι, καλά, δεν, δεν έχω ιδέα. Α, ναι, είναι με το κιμά. Δεν είναι η μπολονέζι, είναι με το κιμά. Ρε, εσύ μεγάλε, θα μου πει κάποιος ένα πράγμα έχεις αυτό το ντουνιά. Δηλαδή να μάθεις πώς είναι τα μακαρόνια με.
λατρεμένα μακαρόνια με κιμά, ασύλληπτο φαγητό και γιατί καλοκαιρινό. Άραζε. Ναι. Και... ο πιο τραγούδι το εμπνεύστηκε. Έτσι, να, θα σου κάνω μακαρόνια με κιμά για έχω να φας. Έχω να πει μακαρόνια μπολονέζ, θα σου κάνω. θα σου κάνω μακαρόνια μπολονέζ, γιατί είσαι ένας παλιοκευτές. Δεν μπορείς να τραγουδήσουμε. Το νέο cover είναι αυτό. Το νέο cover, δεν λες τίποτα. Είναι το θεωρώ για κάποιο λόγο τα μακαρόνια με κιμά. Το θεωρώ το απόλυτο καλοκαιρινό φαγητό. Μου θυμίζει, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο. Εντάξει, οκ, ρε παιδί μου, αλλά θα πας ένα εξοχικό. Θα φορτωθεί δηλαδή σε κάποιον. Οπότε τι άσε τα ίσου, ρε. Τι άσε τα ίσου μακαρόνι με σάλτσα. Γιατί εντάξει, πολύ φτηνό είναι θεωρείται. Πολύ απλό. Ναι, ενώ το μακαρόνι με κιμά έχει γυρίσει και από το μπάνιο με τυράκι πάνω, είτε τριμμένο ή αυτό ή φετούλα. Είναι καταπληκτικό, είναι καταπληκτικό. Σήμερα γιορτάζουμε τα μακαρονάκια. Μάλιστα, ναι, δεν είμαι κι εγώ πολύ μακαρονάς με την έννοια, δεν εντάξει. Αλλά δεν τα ξέρω κιόλα. Α, τον Απολιτέν λες να είναι με την σαλτσούλα με την κόκκινη. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, να κάτι που μάθαμε. Κοίτα, αυτά, παλιά. Ναι. Δεν μου άρεσε και εμένα πολύ το παστίτσιο. Τι έχουμε εδώ, παιδί μου. Αντέγια, με ανώμαλους δεν μιλάω. Σε παρακαλώ. Ναι. Δεν σ' άρεσε το παστίτσιο. Τι άλλαξε. Το παστίτσιο. Μήπως, γιατί πάλι το επιχειρούσε να το φτιάξεις. Δεν το τρώω πολύ συχνά γιατί δεν μαγειρεύει μάμου πλέον παστίτσιο. Τώρα που λείπει, έχω βρει τη χαρά μου, έχω χάσει και λίγα κιλά. Αχμανούλα, λείπεις. Γύρνα πίσω ή έστω στείλε κάνα τα ψιπαστίτσιο. Δεν μαγειρεύει. Αλλά και τι άλλαξε μέσα σου και άρχισες να αναθεωρείς την άποψή σου. Ότι... σιγά σιγά λέει αφού θα το φας, δεν το ζωρίζεις και πολύ. Άλλος το τρώει και δροσίζεις, άλλος το τρώει και ζωρίζεις. Επίσης το μουσακά. Ναι. Εμείς τον έχουμε συνηθίσει να τρώμε μόνο με κιμά. Σκέτο. Χωρίς μελιτζάνα μέσα. Χωρίς μελιτζάνα, χωρίς μπεσαμέλ, τίποτα. Απλά πατάτες με κιμά. Μέσα. Εντάξει, οκ, ρε παιδί μου, ξέρω. Το βαφτίζουμε έτσι μουσακά. Για να έχουμε να λέμε δηλαδή. Μουσακά, πατάτες λέμε κιμά, μουσακά. Πανάκια και Χριστέ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Είδες που ξέρει να τρώει ρε φίλε. Τι να βρήκες άνθρωπο εδώ. Είπα να μην τα πω την ώρα που τα έλεγες. Μάσε ρε μπάμπη μια μέρα. Ποια έκανε, ερχόταν που κάνετε εκπομπή που βαρύγγειλε κάτι και τα έφερα το πρωί και ξεκινήσατε πιο αργά. Με Έλενα ήμουν, δεν θυμάμαι. Είχε ζητήσει αρόνια ο Γκραντέν, κάτι είχε ζητήσει. Α, ωραία είναι τα Γκραντέν. Και τι είχες φέρει. Αυτά τα είχα. Τα είχες και μας έφερε και τρώγαμε εδώ πρωί-πρωί μακαρόνια. Όχι ρε φίλε, η απεργία είχε εκείνη τη μέρα εν τέλει. Ναι, ναι, ναι. Και ξεκινήσατε πιο αργά νομίζω. Ναι, γιατί τρώγαμε, δεν το θυμάμαι καθόλου να σου πω την αλήθεια. Αλλά... Ναι, ρε, πρέπει μας... να ήταν η σχιστό παντελονού. Α, λες, δεν ήταν βουγιούκα. Γιατί για φαΐ, συνήθως μαζί της έτσι ανέβουμε. Δεν ήταν η βουγιούκα. Τώρα τι έχει το μενού, έχεις τίποτα μαζί σου. Καλή ώρα. Έχουμε. Μέχρι τις 9 θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Θα σας φέρω την Παρασκευή μαζί, θα είστε. Όχι, αλλά άμα μας φέρεις μπορεί να είμαστε ένα άλλο καθόν. Θα μας φέρεις για τα προγνωστικά μας, για τα προγνωστικά μας, τα καταπληκτικά. Ναι, έτσι. Άσε, θα σε φτιάξω εγώ την Παρασκευή. Ζούμε για την Παρασκευή, βάλτε μας όλους φυλακή. Και ξέρεις ότι εγώ τα λέω, φέρνω κάποιο έτσι, πράγμα, ό,τι θες. Εννοείται. Μα το έχουμε εδώ, εντάξει, κουλουράκι, λουκουμαδάκι, ντονατάκι, το σπεσιάλ, εντάξει. Φιλιά, τσάω, τσάω. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Υπάρχουν πολλά τραγούδια για τα μακαρόνια. Γενικά έχουν υμνηθεί πολλά. Κάποια χαρακτηριστικά, ας πούμε, το περιβόητο, τρίτη-πέμπτη μακαρόνια, φάτε μάγκες, βάλτε χρόνια. Έτσι αυτό, στο γεντικού λένε ωραία. Τρίτη-πέμπτη και στο στρατό, ας πούμε, τρίτη-πέμπτη μακαρόνια έπεσε πάρα πολύ. Να μενού, στη λέσχη τι, δεν έχει τρίτη-πέμπτη μακαρόνια. Έχει Δευτέρα. Δευτέρα, σίγουρα, Δευτέρα δεν θυμάμαι πια άλλη μέρα. Τρίτη έχει κοτόπουλο πάντα. Κοτόπουλο, ναι. Τετάρτη Παρασκευή είναι στη σημάκια και Πέμπτη καναμπιφτέκι θα έχει. Μακαρόνια. Είναι μια καλή επιλογή το μακαρόνι. Γενικά, αν το φωνάξω και τον καλό και την καλή σου, κάνω μια μακαρονάδα, πρόχειρο, εύκολο. Πιάνει. Δεν μ' αρέσουν αυτά με τις άσπρες σάλτσες, τα καταπιέζομαι. Κάνω ότι μ' αρέσουν, γιατί άμα πεις ότι δεν σ' αρέσει καρμπονάρα, θα σου πούνε ότι τι είναι αυτά. Ναι. Καταπιέζομαι πάρα πολύ. Κλίμα, γιατί... Ναι, ξέρεις να κάνεις. Όχι, φυσικά. Ξέρεις να αποτυγχάνεις. Ξέρω να μη σου κάνω μια καλή καρμπονάρα, καταπληκτικά είναι. Είδες κατευθείαν πως λες, αχ, δεν πειράζει, ας πάρουμε κάτι απ' έξω να πάμε. Ας πάρουμε κάτι απ' έξω. Επίσης, ας πούμε, θεωρώ το να πάρεις απ' έξω μακαρόνι, ύψιστη υβρή προς τον delivery. Και εγώ το πιστεύω και δεν παραγγέλνουμε ποτέ απ' έξω. Ποτέ, εντάξει, ντροπή ρε σύνα. Μακαρόνια. Ναι, ντροπή να παραγγείλεις μακαρόνια. Φάω κιόλας μακαρόνια έξω. Όχι, ρε, δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου, αλλά μπορώ δύο άνθρωποι, ας πούμε, παραγγέλνουν μακαρόνια. Εντάξει, βάλ το μωρέ 10 λεπτά να βράσει σιγά. Βάλε ρίξε και κέτσαπ, ας πούμε, σιγά τώρα το πράγμα. Τέλος πάντων.
Παρ' όλα αυτά, ξέρεις ότι οι διατροφικές συνήθειες μπορούν να καταδείξουν και να υποδηλώσουν πολλά πράγματα για το ποιόν σου και τον εαυτό σου. Έχουμε έρευνα. Έχουμε έρευνα, παιδί μου. Τώρα θα αποκαλυφθούν όλα. Ναι, ναι, έρευνα έχουμε, έτσι να τα τελειώσουμε. Μάθημα ζωής, ναι, ναι, μέσα ένα μικρό μάθημα ζωής, ας πούμε, για το τι μπορεί να λέει το φαγητό. Για, ξέρεις, για τη σεξουαλική σου ζωή, παιδί μου. Μάλιστα, δεν θα σου πω, αν είσαι μακαρονάς, με την αράδα σου θα πας. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα σε... Καλώς το να. Καλώς το να. Καλημέρα και στον Πασχάλη. Είναι... Τρώει ακριβώς τα αντίθετα από μένα. Εσύ δεν τρως κρέας. Και τρώει όλα όσα είπε που δεν τρώει. είσαι vegetarian από ό,τι θυμάμαι, όχι vegan. Ναι, ναι. Εντάξει, okay, εντάξει, vegetarian δεν υπάρχει. Απλά θα πω και κάποια ακόμα τα οποία δεν είναι και τόσο γνωστά. Ναι, 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 ναι. Τα noodles ουσιαστικά είναι γνωστά. Μ' αρέσουν τα noodles. Πολύ ωραία τα noodles. Ναι, ναι, ναι. Και έχει αυτό που λέμε ριζομακάρονο. Ναι, ναι. Δηλαδή είναι αυτά τα πολύ πολύ λεπτά, τα ψηλά, τα οποία ψήνονται πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, ναι. Είναι πολύ ωραία και είναι... τα συνιστώ μετά από hangover. Άμα έχεις πιει το βράδυ πολύ και το στομαχάκι σου κάνει διάφορες αναταράξεις, την άλλη μέρα μα φας noodles. Θα στρώσεις, ναι. Σαν τροσφιδέ ένα πράγμα, ας πούμε, έτσι με λίγο γεύση. Ναι, στο γεύση. Απλά είναι πώς το μαγειρεύεις. Ναι. Μπορεί να το μαγειρεύεις με έναν τρόπο που να μην είναι φιδέα. Ναι, ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Τώρα αυτό είναι κουζίνα της από Ανατολής, ας πούμε. Καλύτερα να το παραγγείλεις, νομίζω, ή όχι. Μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς. Είναι, η διαφορά βρίσκεται στην ταχύτητα που πρέπει να το βγάλεις. Δηλαδή, λασπώνει πάρα πολύ γρήγορα. Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε θέλει αυτή τη διαδικασία. Και από εκεί και πέρα του πάει πάρα πολύ οποιαδήποτε σάλτσα που σ' αρέσει. Ναι. Να κάνεις όποια σάλτσα γουστάρεις και να σ' αρέσει με αυτό που κάνεις. Οι Κινέζοι εκεί έχουν κάτι γλυκόξινες, κάτι περίεργες, ας πούμε. Κάτι... Δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο, λες. Μπορείς να τα συνδυάσεις και με τις παραδοσιακές. Δηλαδή να κάνουμε μία μίξη ναι. Ιταλικής με Κινέζικης κουζίνας. Ωραίο, ενδιαφέρον. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Μάλιστα. Θα σου πω και δύο ονόματα. Βεβαίως. Δεν ξέρω αν τα ξέρεις. Το ένα λέγεται κοινόα. Παίζει πάρα πολύ το κοινόα τον τελευταίο καιρό και δεν ξέρω τι ακριβώς είναι το κοινόα. Είναι όπως είναι το ρύζι, όπως είναι το ναι. Οποιοδήποτε από αυτά που παίρνουμε από τα φυτά, ναι, 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 ναι. Υπάρχει και το κοινόα, είναι ναι. Σπόρος. Δηλαδή. Σπόρος, παίζει, ναι, σε σαλάτες και τέτοια και σε φαγητό. Είναι πολύ της μοδός τον τελευταίο πολύ καιρό. Πολύ νόστιμο είναι όταν το κάνεις σαν πιλάθι. Μάλιστα. Αλλά έχει πάρα πολύ πρωτεΐνη ουσιαστικά και με αυτόν τον τρόπο χορταίνεις εύκολα. Δηλαδή δεν είναι όπως είναι το ρύζι, όπως είναι το κρυθαράκι. Δώσ' τον κόσμο εκεί να ξεμπερδεύεις κατευθείαν να το γεμίσεις το στομαχάκι. Μάλιστα. Και το άλλο ποιο είναι? Βοηθάει πολύ στην εναλλακτική άμα δεν θες να έχει μέσα μπόλικο κρέας. Ναι, 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 ναι. Η ομορφιά του Πασχάλη φυσικά. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα θα σου πω και ένα ακόμα. Λέγεται φαγόπυρο. Και αυτό ίσως να το έχουμε ξανασυζητήσει. Φαγόπυρο και βοήθησε με. Κάτι περίεργο είναι κι αυτό. Κάτι σίγουρα περίεργο. Έτσι, μπράβο. Φαγόγυρο, ξέρω εγώ. Φαγόπυρο, το οποίο είναι. Τώρα έχει ανατριχιάσει ο Πασχάλης. Αλλά όπως και να το κάνουμε. Θα νομίζω ότι είναι τίποτα καινούριες μεταγραφές του ΠΑΟΚ αυτές. Το φαγόπυρο, πήρανε παίχτη και έτσι. Γι' αυτό. Μπράβο. Για πες μου. Όλα αυτά είναι φαγητά που σου δίνουν πάρα πολλά στοιχεία, δηλαδή μιλάμε για μεταλλικά στοιχεία, μιλάμε για αυτά που λένε ότι πρέπει να έχει οργανισμός και δεν τα βρίσκει όλο αυτό το καιρό, γιατί χάθηκαν μέσα από τη διατροφή. Ισχύει. Και αν θέλει κανείς μπορεί να έχει εναλλακτική μέσα στη βδομάδα και να κάνει εναλλαγές γεύσεων. Μάλιστα. Να σε καλά φιλάρετε μου. Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά τσάω. Είδες πως θυμάμαι εγώ. Σου λέω κάθε ακροατή. Ξέρω ότι τρώει παιδί μου. Έχουμε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο σχέσεων πλέον στο λόγο επειδή. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Το προηγούμενο πήρε να πω. Καλημέρα. Πήρε να πω για τον πιο κοινό. Ο προηγούμενος έπρεπε να κάνει παρέα με τη μάνα μου. Γιατί? Η μάνα μου μόνο φαγόπυρα φτιάχνει, καβουρμάδες και... Πώς το είπε το άλλο εργάμα, είναι... Κοινόα, κοινόα. Κοινόα, είναι κοινόα ναι, μυστικό, αυτά... ναι, που λέμε. Κάθε δεύτερη λέξη που λέει είναι φαγόπυρο και κοινόα. Έχω να πάω από τη μάνα μου να φάω από το κολοκοτρόνι, το 21. Τώρα αλήθεια λες ή τρολάρεις? Δεν λέω καθόλου, ποτέ δεν κάνω πλάκα. Έτσι. Σοβαρά μιλάς, δηλαδή... Πρώτον,
Δεν είναι κριτική. Είναι λέξη που λέει η μάνα μου, ναι. Είναι κοινόα. Ναι. Να τρως παιδί μου κοινόα, να μην πας καρκίνο και καβουρμά και τα λοιπά. Ναι, καβουρμά υιοθετούμε. Πώς? Η καβουρμά υιοθετούμε, ρε παιδί μου, εντάξει. Άλλη φάση. Τέλος πάντων, όλα τα φαγητά που κάνει είναι πορτοκαλί. Δεν μπορώ να Οράνιε! Και είδαμε η Ολλανδία πώς θα έχει πάει. Χάλια είναι. Το πορτοκαλί στο κινηματόγραφο που λέει και ο Ραπτόπουλος συμβολίζει το θάνατο. Δεν ξέρω να το ξέρετε αυτό. Όπου βλέπεις πορτοκαλί, πάντα κάποιος θα πεθάνει. Είναι αυτό, είναι κοινό μυστικό. Παιδιά δεν το ήξερα. Δεύτερον, να πω ένα μπράβο στον Πασχάλη, είναι πραγματικά είναι αδερφή ψυχή. Γιατί? Να μην τρως παστίτσιο, ρε. Να μην τρως παστίτσιο, ρε άνθρωπε. Είναι δυνατό, ρε παιδί. Δεν τρώει. Και άλλα πολλά. Άστα. Θα μας τρελάνει. Και τρίτον, ο κομμουνιστής του Ραπτόπουλο μας είχαν μεγάλο κουνέρι. Τι? Κόπηκε το live stream και δεν μπορούσα να πάρω τηλέφωνο, οπότε θα την πληρώσεις εσύ. Θα του το μεταφέρω όμως εδώ τον κομμουνιστή, να το ξέρεις. Ξέρεις ότι έχει έρθει στην εκπομπή. Τα άκουσε από όλη τη φιλάθλη Ελλάδα, βασικά από όλο τον κόσμο τα άκουσε. Οπότε δεν χρειάζεται να του δει που τα μεταφέρει. Άκι, καλό είναι αυτά να γίνονται. Δεν μου λες η μάνα τώρα από πού. Εξήγησε μου κάτι. Έχει επηρεαστεί να φανταστώ από όλες αυτές τις εκπομπές, από Πετρετζίκη, από Σκαρμούτσο και από αυτά, Δεν ξέρω, όχι. Πώς ξέρω, η εναλλακτική είναι κάτι 60χρονες μεγαλοκοπέλες ή 70χρονες μεγαλοκοπέλες που έχουν ανακαλύψει μόλις το διαδίκτυο και έχουν εκεί ανακαλύψει δύο σελίδες εκεί, θα μποστάρουνε. Ή μια φωτοσοφιά με Minion, καλημέρα και καλή μου και τα λέει, ή καληνύχτα με μια πανεκκόνα της Παναγίας ή διατροφικά ρε παιδί μου και τα λοιπά. Πώς να αποφύγετε τον καρκίνο. Πώς να αυτό και τα λοιπά, και είναι φαγόπυρο, κοινόα και καβουρμάς. Τα top 3. Τι να πει ο άνθρωπος τώρα, πήρε να πει εδώ τον πόνο του. Λευτεριά, λευτεριά στις μανούλες, εμείς θα πούμε. Σε φιλούμε. Τι να πει, καλά, να σου πω, έλα να φας από τη μάνα μου φαγητό, μην ξαναφας ποτέ. Στο μεταξύ, να πω και κάτι τελευταίο. Αυτό είναι πρόβλημα, αυτό είναι πρόβλημα. Μιλάτε μία ώρα για φαγητά. Χθες έχω φάει κάτι κοτόπουλα να τα πούμε από εξώ. Ναι. Και δεν έχω χωνεύσει ακόμα. Δεν σου κάνω πλάκα. Πού να χωνευτούν ρε. Και θέλω να κάνω με το. Θα σε βοηθήσουμε. Να αλλάξουμε θέμα. Όχι, είναι εκπομπή ανακούφισης. Θα σε βοηθήσουμε. Εκένωσης. Εντάξει, σόδα που είναι και. Πάρε σου ρωτή που είναι και χορηγός του πρωταθλήματος. Να ξέρεις. Πες τον Ιβάνο σου στην ακυβότη. Τέλος. Τσαο, τσαο. Αυτό κι αν είναι δράμα, λέει η μάνα, αυτό είναι κανονικά να βγει στην εκπομπή. Ποια κάνει τώρα η καινούριου? Δεν κάνει μια εκπομπή που παίρνουν και λένε τα φτιάξα με την πεθερά μου και η γυναίκα μου. Δεν ξέρω, τα έχει δει αυτά τα καταπληκτικά. Τι λες, παιδί μου, μόνο τέτοια βλέπω. Παίρνουν και λένε τα προβλήματά του, α πούμε, τα σοβαρά. Η συνυφάδα μου δεν θέλει το γαμπρό μου που είναι αυτό επειδή είναι από τα Γρεβενά. Ξέρω κάτι τέτοια. Και γιατί δεν πάρουν εσένα? Να πάρουν εμένα, να μα πήρε ο φίλο μα ο βιντεοκλαμπάζ από την Ιεράπετρα και μα λέει: έχω πρόβλημα. Η μάνα μου μαγειρεύει με κοινόα και φαγόπυρο. Καταστρατηγούνται τα πάντα. Αφισβητείτε, τι να σου πω, μέχρι και ελληνικότητα της Ελληνίδας μάνας, παραδοσιακής αυτής της μάνας που βγήκε στα βουνά το 1940. Η Σοφία Βέμπο, όχι, που έπλεγε την κάλτσα. Τίποτα. Προσπαθούν να μας κάνουν να χάσουμε και την όρεξη. Ένα πράγμα έχουμε που μας ευχαριστεί, τέλος πάντων, το φαγητάκι. Μασονία λέγεται αυτό τώρα. Χάνουμε την ελληνικότητα. Είναι δυνατό τώρα, συμφωνώ. Το καημένο ο άνθρωπος τώρα κοινό και τέτοια μάνα του. Έχουν χαλάσει αυτοί οι πετρετζίκηδες και τέτοιοι και σκαρμούζοι. Γεια μου. Κάνει κάτι περίεργα, αλλά τουλάχιστον να κάνει νόστιμα. Τα κάνει νόστιμα. Από πού και σου πει, γιατί ποτέ δεν βάζει τα δικά της μέσα, γι' αυτό. Απλά βλέπει. Βάζει τα κοινόα, αλλά το βάζει κοινό με το ένα μετάλλο, με σαλτσούλες και ιστορίες. Μήπως απλά βλέπει την εκπομπή και μαγειρεύει το δικό της ούτως ή άλλως, αλλά φαντασιώνα το ότι. Εγώ από εκεί το είδα. Από εκεί το είδα. Τώρα μπορεί να μα ακούει κιόλα, θα μου κάνει ένα φαγητό μετά. Φαντάζεσαι να αρχίσει η γιαγιά να έρχεται με τατουάζ μετά. Ο Παναγιά και Χριστέ, να δούμε τέτοια μεταξέλιξη. Λοιπόν, πιάσαμε λέει μια ώρα για το φαΐ, μιλάμε. Σου έχω χαιρετίσματα από ένα ναι. Συμπολίτη σου, λοιπόν. Συμπολίτη! Από τον Αργύριο, από τους Homo Erectus, τη Personality Crisis. Δώσε χαιρετίσματα. Βεβαίως. Ναι, ακριβώς. Βεβαίως, για τον Άκη Σταυρουπολά και άρρωστο. Έτσι, είπαμε. Η Σταυρούπολη είναι κοιτίδα πολιτισμού. Έχουμε χάλει τώρα, τι να σε πω. Άσε, να μην αρχίσω να παριθμώ. Θα τα πει σε λίγο. Θα τα πω σε λίγο. Θα κάνουμε το μικρό μας διαλυματάκι καθώς φτάσαμε στις 7. Το λόγο επειδή, εντάξει, έτσι λίγο αυθαίρετο σήμερα, με αυθαίρετα συμπεράσματα, αλλά και όχι μόνο. Επειδή συνήθως είχαμε καιρό να μιλήσουμε για φαγητό πάντως. Είναι μια. Ξέρεις ότι υπήρχε λόγος να το αποφύγουμε πρωί-πρωί.
δεν αποφεύγουμε τίποτα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Τρίτη, Πέμπτη μακαρόνια, αλλά Δευτέρα με Παρασκευή, λόγω επειδή στον Λίπερο 107,4. Ακούστε μάγκες και βάλτε γνώση μέσα στο νου. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο, καλημερίζουμε όλο τον πλανήτη. Σήμερα είναι Τετάρτη, 25 του Οκτώβρη. Αγία Σταβαθά, είπαμε Χρυσάνθη είναι κάτι τέτοιο, Χρυσαφένια. Χρυσαφένια, μάλιστα, Χρυσαφένια. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα του μακαρόνιου και πιάσαμε τώρα έτσι μια αμπελοφιλοσοφία, μια συζήτηση περί του θέματος. Το τι σημαίνει και το μακαρόνι, το τι προσδιορίζει για την δραστηριότητα. Για τη δραστηριότητά σου και όχι μόνο το μακαρόνι, αλλά γενικότερα. Καλό να ξέρουμε το τι τρώμε, μας καθορίζει ως ανθρώπους. Άντρος, λέει, αν σ' αρέσει το μακαρονάκι. Σου αρέσει, λέει, η άνεση και οι στάσεις που είναι εύκολες και απλές. Δες τίποτα, να ξεπερδεύεις, ρε παιδί μου, δεκα φράσεις. Δεν το περίμενε αυτό. Τι είναι, μωρέ, τώρα, ναι. Ό,τι και να κάνετε, πάντα καταλήγετε. Στην Ιερά Αποστολική, λέει, εδώ το τέτοιο. Δεν υιοθετούμε. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Αν και Πέμπτη να δευτερολογήσω. Βεβαίως. Λοιπόν, καταρχήν να ρωτήσω την κοπελιά. Την Ιωάννα. Την Ιωάννα. Επειδή άκουσα πριν τη μαγική λέξη λέσχη και πριν 4 δεκαετίες, θυμάμαι, υπήρχε την Τετάρτη. Ναι. Ψάρι με μπιζέλια. Πω! Έσχος. Έσχος ήταν πραγματικά. Ναι. Και θυμάμαι τις εποχές εκείνες που πηγαίναμε, τρώγαμε τα ζυμαρικά, δεν ξέρω τι βάζανε, τι μαγική σόδα βάζανε. Ναι. Μέχρι να φτάσουμε στο διπλανό τετράγωνο ξαναπεινούσαμε. Ναι. Ήταν απίστευτο. Και πού είναι η λέσχη, βρε! Πού είναι η λέσχη, βρε! Να σε καλά, φιλιά, τσάω, τσάω. Άστε τώρα, να πιάσουμε, ας πούμε, το τι συνδυασμοί διατροφικοί. Πληγές, μάλλον. Ναι, ναι, το τι έχουν γίνει σε λέσχες και σε στρατιωτικές. Αλλά αυτά δεν ξέρω. Το ίδιο πράγμα. Το φαγητό της λέσχης μεταφέρεται, νομίζω ότι το έχουν πάρει εργολαβία. Μεταφέρεται στο στρατό. Οι όσοι απολύονται πάνε και δουλεύουν στη λέσχη μετά τη φοιτητική. Έχει ωραίο φαγητό. Στο στρατό. Στη λέσχη. Α, εντάξει. Χθες μας κεράσαν και ντόνατς, φαντάσου. Παιδί μου, τι είναι αυτά. Λέσχη με ΣΥΡΙΖΑ. Άστα να πάνε. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Έχουμε σεφ στη λέσχη τώρα. Θέλω. Δεν το ξέρω, απλά το λέω. Όχι, το έχει βελτιωθεί το φαγητό, εννοείται. Είναι απελπισμένο από τη μάνα. Ότι το χρώμα αυτό πρέπει να είναι κουρκουμάς. Δηλαδή, το πορτοκαλί χρώμα, ναι, που παίρνει, είναι, συνήθως είναι από τον κουρκουμά. Αυτό είναι ένα, πώς είναι, ξέρω εγώ, το κίμινο, πώς είναι. Α, κατάλαβα. Ναι. Πάπρικα, υπάρχει και ο κουρκουμάς. Μάλιστα. Που είναι από μια ρίζα ενός φυτού. Ναι, και δίνει αυτό το του θανάτου, όπως μας είπε ο φίλος μας ο Βιντεοκλάδης. Το πορτοκαλί χρώμα της απελπισίας του φίλου. Άστα να πάνε. Αν θέλει να αλλάζει που και που χρώμα, να πει τη μαμά του, να, του βάλει, να βάζει κρόκο. Ο κρόκος το κάνει προς το κίτρινο, όχι προς το πορτοκαλί. Μάλιστα. Να σε καλά, φιλάρετε. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Ναι, παιδί, εντάξει, έχει βελτιωθεί τώρα τα παλιά τα χρόνια. Γιατί τώρα στο στρατό δεν ξέρω τι και πώς. Δεν ξέρω πώς έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Υπάρχει και ένα, κιόλας και ένα τραγουδάκι, πολύ μικρό, ένα στιχάκι παλιό του στρατού που λέει: τα μακαρόνια του στρατού εγώ θα τα ενώσω. Να φτιάξω σιδηρόδρομο, να έρθω να σανταμώσω. Το άμα γίνει. Άμα γινόταν με μακαρόνι πάνω, μέχρι την Ιταλία θα φτάναμε εκεί να βρει το καλό. Πραγματικότητα ή το. Ενώ υπάρχει σε τραγούδι. Υπάρχει σε τραγούδι, ναι, το έχει γράψει ο Λουκιανός. Είναι τα παλιά τα στιχάκια, το έχει τραγουδίσει ο Φίλος Λεβοριάς, το έχει γράψει τη μουσική ο Λουκιανός και Λαϊδόνης και είναι ανώνυμου δημιουργού. Μα είδες με το ρομαντισμό πώς αλλάζουν τα πράγματα. Ρομαντισμό, ναι, ρε παιδί. Ακόμα και τα μακαρόνια. Έτσι ακριβώς. Αξίζει τώρα όμως, άμα πας ένα δείπνο και ο άλλος ή η άλλη σου κάνει μακαρονάκι, ότι θέλει να ξεμπερδεύει. Αυτό καταλήγει σε απλότητα. Μπολονές. Είναι πράξη μπολονές. Όχι μπολονές, Ναπολιτέν. Να σου πω όμως κάτι κιόλα. Τα μακαρόνια, όταν πρέπει να είσαι με κάποιο σύντροφο ή φλερ, ναι, πρέπει να ξέρεις να τα τρως κιόλας. Τι Οχ! Δεν είναι ότι και ότι. Τα λέμε μακαρόνια, μακαρόνια, αλλά. Μεγάλη μηχανία. Με κουτάλι, αυτό θες. Δεν έχω φάει ποτέ μακαρόνι με κουτάλι. Εγώ το έκανα γιατί το έκανα όλη παρέα και με ανάγκασε. Εκεί μας καταντήσανε. Το χειρότερο μακαρόνι με κουτάλι. Θα μου πεις και το τρώσει το μακαρονάκι. Πασαλίβεται πάνω στα μούσια σου. Το ρουφάς, δεν κάνεις. Αλλά και με το κουτάλι δεν μπορώ. Άσε να πάνε. Οπότε καλό είναι να αποφύγεις το μακαρόνι για να μην εκτεθείς. Μπορείς να πάρεις στην κουρμεδιά, π.χ. πένες, φιωγκάκια. Πένες. Εμείς οι μουσικοί τρώμε κατεξοχήν πένες, παιδί μου, να το γνωρίζεις αυτό. Αν πάλι σου αρέσει η πίτσα,
Τι γελάς, δεν εννοώ κάτι, παιδί μου, δεν εννοώ από τη Βουλγαρία. Σημαίνει ότι είστε πολύ ανοιχτοί όσον αφορά τις στάσεις στο σεξ. Κατά βάθος όμως προτιμάτε να βρίσκετε, να βρίσκεστε εσείς από πάνω, σπίτσα σκεπαστή, γιατί σας αρέσει να είστε δραστήρια και να έχετε τον έλεγχο. Όλα αυτά τη πίτσα, παιδί μου, τι κάνει. Γι' αυτό έχουν ανοίξει τόσα πιτσάδικα εδώ γενικότερα. Πόσο παντού. Ακόμα φαγητά έχει, να, δεν ξέρω, να διαλέξω δηλαδή. Διαλέξει, παιδί μου, σου λέω τώρα αυτό το κάθε τι θα σε προσδιορίζει ως άνθρωπο. Αν σας αρέσει, λέει, το κινέζικο, το κινέζικο που το σχολιάσαμε εκεί με τα νούντλους, σας αρέσουν τα ακροβατικά. Τι λέει, τι λέτε. Μάλιστα, κάνεις ένα κατακόρυφο, μια κουλουτούμπα. Θα περπατάς στις μύτες. Θα κάνεις εκείνο όπως κάνουν οι Κινέζοι που έχουν ένα ξυλάκι και στριφογυρνάνε τα πιάτα. Κατά ώρα. Με τις δυναστείες και εκείνες τις εποχές παλιές. Στο Χοσιμίνγκ. Ως επιτοπλίστο. Δεν σας αρκεί, λέει, μια κλασική στάση. Αν σας αρέσει το Κινέζικο όλο αυτό. Μαζί σας κανείς δεν ξέρει σε ποιο σημείο του σπιτιού θα βρεθεί. Μπορεί να βρεθεί και όξω από την πόρτα. Λέω εγώ τώρα μία ιδέα, βέβαια. Εδώ, κυρίες και κύριοι, έχουμε να αναδείξουμε την ταξικότητα της συγκεκριμένης έρευνας και προσέγγισης. Διότι στις δυτικές συνοικίες δεν έχουμε μαγαζί που να κάνει κινέζικο. Εκτός κάτι που έχουμε μαγαζί. Μόλις άνοιξε τον Εύωσμο. Αλήθεια, αυτός ο Εύωσμο από τον Beverly Hills έχει γίνει. Σοβαρά, άνοιξε κινέζικο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται όμως. Αλήθεια, γιατί τόσα χρόνια. Βάλανε και ωραία διακόσμηση, σαν συντριβάνι κάπως, φτιάξαν κάτι να σε παραπέμπει. Μήπως πήραν τα φαναράκια που είχαμε εδώ στη δέσμη, σου λέει ευκαιρία τώρα να φτιάξουμε μέσα τον διάκοσμο. Τόσα χρόνια, κυρίες και κύριοι, εμείς που ήμασταν έτσι πολύ, να πούμε, πλουραλιστικοί σε όλα αυτά, στερούμεθα από κινέζικο φαγητό. Και αυτό καταλαβαίνετε, ας πούμε, μας έκανε πιο πεζούς σαν ανθρώπους, αλλά τώρα μου λες ότι στις δυτικές συνοικίες άνοιξε κινέζικο. Α, ωραία τώρα. Νομίζω αν... κινέζικο είναι η σούσι μπαρ. Σούσι κιόλας. Μάλιστα τώρα, δηλαδή και στις δυτικές συνοικίες δεν θα ξέρουμε σε ποιο σημείο του σπιτιού να βρεθούμε. Μάλιστα, ωραίο. Το πιο πιθανό είναι να βρεθείς στο μέρος. Άντρο σούσι, γιατί άλλο το κινέζικο και άλλο το σούσι. Έχει διαφορά, παιδί μου. Το σούσι είναι πιο primitive. Αυτό είναι και πιο ωμές γεύσεις, πιο ατόφιες. Σας αρέσουν, λέει, οι ωμές και πικάντικες καταστάσεις, αν προτιμάς το σούσι. Αν καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Όχι. Τι εννοεί, σας αρέσουν. Low power, αυτό ναι, τι εννοεί, σας αρέσουν οι πιο ωμές και πικάντικες στάσεις. Αυτό μου θυμίζει λίγο εγκυπόπ για κάποιο λόγο, έτσι όπως περιγράφουμε. Πάρα αυτό, πάνω από τα ρούχα, μάλλον να φανταστώ, ξέρω εγώ. Αν πάλι, λέει, σας αρέσουν τα τάκος. Ξέρεις τι είναι τα τάκος αυτά, εκεί με τα μεξικάνικα, τα μεξικάνικα είναι τα τάκος. Τάκος μπουρίτο, τέτοια αυτά. Α, είναι στο τσιτσάκι, νομίζω ναι. Ήταν φρεδάκια. Δεν έχετε, λέει, μια σταθερή άποψη για το τι θέλετε στους σεξ, είστε ό,τι να είναι. Μία θέλετε τρυφερότητα, μία αγριάδα. Αν τρως όλα αυτά, τάκος. Γι' αυτό και δεν έχουμε και πολλά μεξικάνικα, είχε ένα παλιό στην Καλαμαριά, δεν ξέρω και αν έκλεισε. Γι' αυτό, λέει, και μπερδεύετε τον σύντροφό σας. Του φεύγει ο τάκος. Ναι. Λοιπόν, έχει ένα μέρος, Χαλκιδικής στο Πευκοχώρη, που έχει και κινέζικο και μεξικάνικο και ίνδικο. Παιδί μου, αυτό μήπως είναι κανένα έτσι πονηρό μαγαζί με κόκκινο φωτάκι, γιατί συνδυάζει και βουνό και θάλασσα όλες. Ήταν πριν χρόνια, δεν ξέρω αν διατηρούνται ακόμα. Πιστεύω ότι. Υπόπτω μου φαίνεται. Πήγαινες μέσα και λέγες. Εκεί. Σούσι. Θάλασσα. Σούσι, αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αν σ' αρέσει, λέει, αν προτιμάς το μπέργκερ με πατάτες. Πάντα το μπέργκερ πάντα συνδυάζεται με πατάτες. Είναι ξεκάθαρο. Δεν γίνεται να φας και τον μπέργκερ. Έτσι, όχι, το όχι, πάντα θες την πατατούλα του. Δεν ικανοποιείστε εύκολα. Γι' αυτό, επειδή ένιωσε και τον μπέργκερ. Θέλετε και κάτι ακόμα. Με τον μπέργκερ πατάτες. Πάντα νιώθετε ότι κάτι έλειπε από τη συνέβρεση. Το κέτσαπ ήταν. Και έχουν ανοίξει και πάρα πολλά μπεργκεράδικα τον τελευταίο καιρό. Είναι της ομοδός. Αν πάλι, λέει, σας αρέσει το παγωτό. Όπα. Εδώ είσαι, Ιωάννα. Οπα. Πάντα βρίσκετε τον τρόπο για να περάσετε καλά. Καλά. Όχι μόνο στη ζωή, αλλά και στο. Ναι. Στο φύγει. Σε καμία περίπτωση δεν θα είστε παγωμένοι στην διαδικασία. Είδες, παιδί μου. Ενδιαφέρον πράγματα μαθαίνουμε. Έτσι, έτσι. Εγώ μαζί τους. Μαζί τους. Όλα αυτά μέσα από το φαΐ, δηλαδή μπορείς να αντλήσεις γνώση για τον απέναντί σου, την απέναντί σου, χωρίς καν να το γνωρίσεις. Ναι, αλλά. Μου άρεσαν αρκετά φαγητά. Με αρκετά. Και από ό,τι σε βλέπω και σαν σου άρεσαν αρκετά φαγητά. Όχι, όλα είναι junk σχεδόν. Όλα είναι απ' έξω. Όλα είναι απ' έξω. Βασικά το κυριότερο είναι ότι όλα αυτά πρέπει να τα πληρώσεις. Άρα δηλαδή.
Θα φας καλά ναι. Για να περάσει καλά. Ναι, αλλά το παστί, για το παστίτσιο, γιατί δεν λέτε, δεν κατάλαβα δηλαδή. Γιατί το βγάζουμε μέσα από αυτό. Αν θέλει κάποια κοπέλα ή κάποιο αγόρι να τρώει παστίτσιο, τι σημαίνει αυτό. Τι... Ναι, όμως θα πρέπει να παιδευτεί πρώτα για να το φτιάξει και μετά θα κουραστεί, κατάλαβες. Πάντως με το σούσι ξέρεις, ε. Τι γίνεται. Μου έκλεισε το μάτι μου τώρα. Έκλεισε το μάτι. Με το σούσι γίνεται φίκι φίκι. Μόνος μου τα λέω, μόνος μου τα κάνω. 2-31-0-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή facebookικά και εκεί μας βρίσκεται και μας λαϊκίζετε. Λοιπόν, ήταν πολύ καλό αστείο. Μου πήρε μόνο λίγα δευτερόλεπτα να το συνειδητοποιήσω. Το αστείο που το είδες, Ιωάννα μου, να το ψάξεις αυτό. Να πάρεις να σε διαβάσει κανείς παπάς εκεί στη θεολογική. Στην πρωινή μας Θεσσαλονίκη, 25 του Οκτώβρη. Στην οποία προβλέπονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ πιθανότητα υπάρχει για εκδήλωση ασθενών τοπικών βροχοπτώσεων μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 και 4, μπορεί και τοπικά μέχρι 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 11 μέχρι 29 βαθμούς. Εννοείται δείχνει εδώ... Το μετεωρολογικό δελτίο ότι την ώρα που θα έχουμε τη χώρα εσπερίδα μας σήμερα το βράδυ στο 8 Ball θα βρέχει. Εντάξει, ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα, δεν έχει αλλάξει τίποτα όσον αφορά τις διαδικασίες, αλλά βέβαια το 8 Ball είναι κλειστό, οπότε δεν αγωνόμαστε. Η βροχή θα μας φέρει και πιο κοντά, θα μας κάνει και πιο ρομαντικές ψυχούλες. Ξέρεις εσύ ποια μέρα θα γίνει το live, τα έχεις προβλέψει, έχεις ελέγξει τις βροχές και τα λοιπά. Εννοείται, μη δω βροχή, θα πάω να βάλω κατευθείαν συναυλία, εννοείται. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Επίσης σήμερα είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα πολιτικής δικαιοσύνης. Βλέπω εδώ στο εμερολόγιο μου. Χρόνια πολλά να πούμε σε όσους γεννήθηκαν σας σήμερα. Να μνημονεύσουμε μάλλον καλύτερα τις σπουδαίες προσωπικότητες αυτού του ντουνιά, οι οποίες γεννήθηκαν σας σήμερα. Και ψάχνω να βρω κάποιον. Ο Νίκος Νικολαίδης, Έλληνας σκηνοθέτης και σεναριογράφος το 1939. Ο Γιάννης ο Κυράστας σαν σήμερα το 1952. Ο Γιώργος ο Τσαλίκης το 1975. Η Katy Perry το 1984. Αυτά δεν έχουμε κανέναν άλλον έτσι ποδοσφαιριστή τέτοια. Λίγα πράγματα. Ο Ματίας λέει Γιάμς, Γερμανός κυδάρης το Σκόρπιος. Σκόρπιος, πατριωτάκια μας εδώ. Κάθε τρεις και λίγο στην Ελλάδα είναι ούτως ή άλλως. Λίγα πράγματα συνέβησαν σαν σήμερα το 1900, γενικά όχι το 1900, το οποιοδήποτε μέρος ή σκηνικό του κόσμου. Για να δούμε και κανένα ιστορικό στοιχείο, γιατί μου αρέσουν αυτά πάντα, Ιωάννα μου. Αντλούμε εμπειρία, δεν έχουμε τίποτα απολύτως. Αρχίζει λέει σαν σήμερα το 1959 όμως, επισήμως το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Στις 25 του Οκτώβρη του 1959, η ενιαία πρώτη εθνική για πρώτη φορά. Τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής εκείνης της εποχής. ΠΑΟΚ Μέγας Αλέξανδρος 3-2, Πανιώνιος ΑΕ Νικαίας 3-0, Δόξα Δράμας Άρης 2-2, Ηρακλής Απόλλων Αθηνών 0-0, Προοδευτική Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Πόρε ομάδες Θεσσαλονίκης που είχαμε τότε, 5, γιατί νομίζω ο Μέγας Αλέξανδρος πρέπει να ήταν εδώ δικός μας. Παναθηναϊκός Πανηγιάλιος 2-1, Παγκορινθιακός Ολυμπιακός Πειραιώς 1-0 και Εθνικός Πειραιώς ΑΕΚ 0-1. Τώρα θα μας ακούει ένας που μόλις τώρα συντονίστηκε και σου λέει τι Παναθηναϊκός Πανηγιάλιος, δεν μας φέρει χθες με την καρδίτσα και σήμερα. Έτσι, πρώτη είναι η μέρα γιορτής για όλους εμάς τους ποδοσφαιρόφιλους, βεβαίως. Κάτι άλλο που αξίζει να μνημονεύσουμε, δεν, με 16 ομάδες τότε η πρώτη εθνική. Ψάξουμε να βρούμε και το πρώτο δελτίο προπό. Το 2001, σαν σήμερα, κυκλοφορούν από τη Microsoft τα Windows XP. Τα καλύτερα Windows που βγήκαν ποτέ, τα πιο λειτουργικά, τα αυτά που κολούσαν λιγότερο. Μέχρι και τώρα νομίζω. Νομίζω αυτά τα λειτουργικά έχουμε ακόμα στη σχολή. Ναι, ναι, όχι, μα είναι τα καλύτερα. Όλα τα υπόλοιπα άστα να πάνε. Άστα να πάνε, γιατί άμα θυμάσαι τα Windows, τα Millennium, τα Scrum αρχίζουμε να πιάνουμε. Τώρα είναι η γενιά μας. Η γενιά σας μεγάλη. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σου, Μπαντίνο. Καλημέρα, λίγο το ραδιοφωνάκι σου, αν θέλεις. Το κλείσα. Μπράβο. Καλημέρα και στην κοπελιά. Στην Ιωάννα μας. Καλημέρα. Να σας υπενθυμίσουμε, κύριε Μπάμπη, πρώτη αγωνιστική έπαιξε ΠΑΟΚ Μέγας Αλέξανδρος Κατερίνης 3-2. Κατερίνης ήταν τελικά, δεν ήταν Θεσσαλονίκης. Ναι, γιατί είμαι Κατερινιώτης και ξέρω. Γι' αυτό σε λέω. Είμαι ο Θωμάς, έχουμε like ναι, πολλές τα Facebook, ναι. Ο Μέγας Αλέξανδρος Κατερίνης, μήπως μετέπειτα έγινε τίποτα πιερικό. Ήταν άλλη ομάδα.
Ναι, μετά έγινε ο Όλυμπος, ναι. Μετά ενώθηκε με τον Πυρικό. Α, μάλιστα, προέκυψε μέσα από τον Μεγάλο Αλέξανδρο Κατερίνης ο Πυρικός. Ναι, είχαμε πολλές βορειοελλαδίτικες τότε, το 1950. Πάρα πολλές, πάρα πολλές. Ναι, ναι, και την Χάνη το έμαθα πρόσφατα κι εγώ, εντάξει, να λέμε την αλήθεια. Ναι. Που από έναν παππού που το συνάντησε στο γήπεδο τώρα πρόσφατα με το. Πηγαίνω τη μικρή στο Στίβο και ήταν παλιός παίκτης αυτός του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Και έτσι πιάσαμε τη συζήτηση και θυμάται τόσες πολλές ιστορίες ο άνθρωπος. Και μου είπε πράγματα που πραγματικά άμα τα εξιστορήσουμε τότε δεν υπήρχαν εφημερίδες. Και... βέβαια, δυστυχώς από αυτούς τους ανθρώπους έχουμε την προφορική μαρτυρία. Όπως ο κύριος Κώστας από την Κατερίνη που βγαίνει συχνά πυκνά. Μπράβο, και τον έχω γνωρίσει από κοντά. Ναι, με το συγχωρεμένο τον πατέρα μου ήταν συνάδελφοι. Και είναι ένας πάρα πολύ καλός κύριος και πολύ διαβασμένος κύριος εκτός από ποδόσφαιρο. Όχι και σινεμά και θέατρα, καλλιεργημένος βέβαια. Χαγερόμαστε να τον εγώ το σέβομαι, το σέβομαι, τις απόψεις του, τον ακούω, πάντα, πάντα, πάντα τον ακούω. Ναι. Να μας πάει να μας πει για τον Μεγάλο Αλέξανδρο Κατερίνης εκείνη την εποχή. Αν μας ακούει ο κύριος Κώστας, πραγματικά θα συμβεί και αυτές τις πράγματα που όντως είναι να μαθαίνουμε εμείς. Έτσι είναι ωραία πράγματα. Έτσι. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι στην πρώτη αγωνιστική του πρώτου πρωταθλήματος της πρώτης εθνικής το αφεντικό της πόλης ήταν ο ΠΑΟΚ. Ήταν η μοναδική ομάδα που κέρδισε. Έτσι ακριβώς. Η άλλη φεραχή και απόλων έχασε από την προοδευτική. Θα είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Φιλιά, βάλτα. Πώς λέω ο Βαγκάρος, τα μακαρόνια στην Καταρόλα. Σωστό, σωστό. Παγκόσμια ημέρα Σωτήρη Βαγκάρου σήμερα. Όντως, όντως, το ξεχάσαμε. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Έτσι. Έχουμε και κυπελάκι βεβαίως σήμερα. Έχουμε κάτι ψηλοαθλητικά από χθες, Ιωάννα μου. Σήμερα αγωνίζονται. Και ο ΠΑΟΚ με τον Απόλλων Καλαμαριάς στις 7.30 στο γήπεδο της Καλαμαριάς, η Απόλλων Πόντου, αλλά και ο Άρης θα είναι η πρώτη φορά που οι φίλοι της ομάδας των Κιτρινόμαυρων θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τους ποδοσφαιριστές τους σε επίσημο παιχνίδι. Και ασφαλώς έχει πολύ μεγάλη σημασία το σημερινό παιχνίδι, πόσο μάλλον όταν είναι απέναντι σε έναν αντίπαλο πρώτης εθνικής, ο οποίος είναι και σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ο Πανιώνιος βέβαια στις 5 και 4 το συγκεκριμένο παιχνίδι. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι λέει. Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ. Χαίρομαι για σας. Και εμείς χαιρόμαστε. Ναι, εντάξει. Έχω φάει και εγώ στη λέσχη. Έχεις φάει στη λέσχη και ξέρεις και εσύ με τη σειρά σου. Και ποιες ήταν οι πίτες. Φάει φακές και πίτσα. Α, μαζί. Δύο φορές έχω φάει. Άνομ, συνδυασμός. Όχι, δύο φορές έχω φάξει χωριστά. Α, μάλιστα, εντάξει. Κάτι στεναχωρημένες φακές εκεί πέρα. Ναι, εντάξει, οκ, τι να κάνουμε. Τις βάλαμε μέσα στο ξύδι εκεί πέρα, τέλος πάντων. Τα έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, ενώ στο στρατός μέτρωγες υπέροχα. Τώρα μιλάμε για τον 97, έτσι. Ω, καλά, εντάξει. Πολιτιστική πρωτεύουσα τότε, ναι, ναι. Πώς κατέντησες, παιδί μου, να τρως την Πιπασόκ, να τρως τη λέσχη. Σοσιαλισμό είχαμε, φίλε, τότε. Εντάξει, οκ. Τότε ήταν η περίοδος που θα... για την ακρίβεια ήταν το 96. Όχι, είναι ούτε καν 97, 97 είχα πει για Αγγλία. Μάλιστα. Τότε ήμουν στα χρόνια που ήμουν φοιτητής ακόμα. Α, μάλιστα. Και πήγες να φάσεις. Τι να κάνουμε, ρε παιδί μου. Συμβαίνουν και αυτά. Συμβαίνουν και αυτά. Ευτυχώς αλλάξαν τα πράγματα. Ζωή σε εμάς που τρώμε κάθε μέρα, δηλαδή. Εντάξει, παιδί μου, λες που έχουμε και ένα πιάτο. Τώρα με ΣΥΡΙΖΑ πώς είναι τα πράγματα. Α, εδώ μας πήγε ο Άννα. Βελτιώθηκαν, κάναν ανακαίνιση. Σαν ξενοδοχείο έχει γίνει. Σαν ξενοδοχείο είναι εκεί, κανονικά. Έχουν πάρει πρώτη Παγγλία. Να πάμε στη λέξη χωρίς λόγο, μπάμπι μου. Εννοείται, παιδιά, εγώ. Τώρα ζητάνε τα πάσο, δυστυχώς. Α, μάλιστα. Εγώ, αν θα έκανα ένα μαγαζί, να σας πω τώρα εδώ για μια μεγάλη επιχειρηματική κίνηση, μια startup, πάρτε ΕΣΠΑ για να αναπτυχθείτε, θα έκανα ένα μαγαζί που θα σερβίρε φαγητό του στρατού. Το style θα έχεις, ας πούμε, το δίσκο αυτό. Εγώ έχω φάει καλά στο στρατό. Έχεις φάει καλά, μάλιστα. Τι είσαι από τους λίγους στρατού. Τρώω καλά. Γιατί πέρα. Καλαμάρια, μισοπιές και τέτοια πράγματα. Πού πήγε στρατό. Ήμουνα στην Καλαμάτα στις Πυρκαγιές. Πού ήσουν στρατόρι, μου στην Καλαμάτα λες Πυρκαγιές. Σώμα εννοείς. Ναι, ρε παιδί μου. Επιβάσεις. Εντάξει, οκ, ακούστηκες. Χωρίς βίσμα, έτσι. Εντάξει, ακούστηκες τώρα, ναι. Καλαμάρια σου πιες, λέει, και τέτοια στο στρατό. Σε παρακαλώ τώρα. Στο κέντρο εκπαίδευσης. Σώπα, ρε. Δεν τα έχω αγγίξει ποτέ. Εμείς τρώγαμε κοτόπουλο με τα πουπουλά του μαζί. Αυτά να πάνε, έχουμε κάνει και αυτό. Τέλος πάντων, μεγάλο ζήτημα είναι. Μεγάλο ζήτημα. Να είσαι καλά, Κρίς μου. Άντε, καλημέρα. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Είναι μεγάλο ζήτημα και το διατροφικό και κυρίως αυτό το μαζικό, ας πούμε. Να τρως κάτι αρακάδες, κάτι τέτοιο. Να τους πετούσεις τον. Είναι υγιεινά όμως. Βρε, παιδί μου, δεν μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλλά σου λέω τώρα στο στρατό, ιδίως. Άστα να πούμε. Χωρίς πέτα, δηλαδή. Τι τρώγαμε, συνέχεια φασόλια. Κάθετε και λίγο. Ναι, κοτοπουλάκι εννοείται πήγαινε σύννεφο αυτό. Γκοτζίλες, ιστορίες. Τα ράμο σαλάτα, πάρα πολύ έπαιζε.
Πίτσα με τηγανιτή πατάτα που ξέρω εγώ από προχθές. Με είναι τη μιγούλα του κιόλας πάνω. Ενίοτε συνοδευτικό έτσι ένα. Σαν σούσι. Σαν σούσι ένα πραγματάκι. Είδε γκρεμεδιέ κάνανε. Καλά, εννοείται. Μεγάλες στιγμές. Παρόλο αυτό, εγώ θα είχα το νιώθει εστιατόριο που θα έχει αυτό το μεταλλικό δίσκο. Το σερβιρακί έχει φυσταριά, παιδί μου. Άλλα επίπεδα, επίπεδα πρόσφυρση. Πάει το μπρος. Το βάζει σίγουρα επιτυχημένη. Και τρώγαμε Godzilla έτσι. Επιτυχημένη κίνηση δεν λέει τίποτα. 2-31-0-2-7-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 545-26. Καλημέρα στη γραμμούλα. Όπα, όπα, έπεσε. Ακούστηκε. Ακούσα να έπεσε. Ελπίζουμε να είσαι καλά τηλεφωνική γραμμούλα μας. Να μην έπαθες τίποτα έτσι πως τον ακούσαμε ταραγμένος. Λέει μπαρ, είναι ήθελε να πάρεις άλλη εκπομπή. Και μόλις άκουσε που πήρε. Όχι, αυτός είναι πάλι. Στο πανάθεμάτων δεν μπορώ να τον ακούω. Χθες για το κύπελο Ελλάδος. Λαμία Καλυθέα 1-0. Αναγέννηση Καρδίτσας Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός τα χρειάστηκε, καθώς βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις το 14 με γκολ του Πλαβούκου. Αλλά με τέρματα των Μουνιέρ και των Μολίνς κατάφερε να φύγει αλόβητος από το Καρδίτσα Στέντιουμ, εκεί που λέει εδώ είναι Καρδίτσα στα αποδυτήρια σαν το Άνφιλτ, και γλίτωσε τα πολύ χειρότερα Παναθηναϊκός, όπου δεν διάγει καθόλου ικανοποιητικό βίο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα τα παιδιά. Δεν γινότανε. Έχουμε διατροφική εκπομπή και δεν θα έπαιρνε τηλέφωνο. Και έχουμε και καιρό να τα πούμε. Έχουν αλλάξει λίγο τα προγράμματα. Και... θα έπαιρνε τηλέφωνο. Και έχουμε καιρό να συζητήσουμε και για φαΐ στο λόγο επειδή. Ναι, πολύ λοιπόν, καιρό. Αφού πήραμε την αφορμή τώρα για τις λέσκες και γενικώς για το μαζικό φαγητό, τη μαζική εστίαση. Τώρα μια μικρή λεπτομέρεια. Εγώ έτρωγα στη λέσκη από το 1982. Έτσι. Έτσι. Όχι συνέχεια, αλλά πολλές φορές. Σαν να, αυτό ακούγεται σαν να έχεις πάρει και να πεις εγώ έβλεπα τον Πάκο από το Συντριβάνι. Ξέρεις. Τι άλλος θα έλεγε, σιγά σιγά ρε φίλε θα μας πεις ότι στην παρέλαση μεθαύριο θα είσαι με τους παντούς πολεμιστές ας πούμε. Με τους Μακεδονομάχους. Με τους Μακεδονομάχους, ήταν κάπως έτσι. Λοιπόν, έχω να πω παιδιά επί του βαρού για μισό λεπτό. Βεβαίως. Ότι πανεπιστημιακές λέσχες, νοσοκομεία και γενικά χώροι μαζικής εστίασης είχαν το καλό ότι εκείνα τα χρόνια τα παλιότερα ότι λειτουργούσαν με υπαλλήλους οι οποίοι πραγματικά πούσαν τον περοκάματό τους, το φαγητό ήταν καλό πιστέψτε με, αλλά υπήρχε η γνωστή ρεμούλα έτσι, η αγορά των υλικών και όλα αυτά. Καλά, δηλαδή, υπερτιμολογήσεις τέτοια αυτό, ναι. Εκεί ήταν το μεγάλο πρόβλημα Μπάμπη και Έλενα είπαμε σήμερα. Ιωάννα. Ιωάννα. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν εκεί, το οποίο τελικά οδήγησε τους νεότερους πολιτικούς αστέρες ας πούμε της Ελλάδας να δώσουν στους ιδιώτες αυτές τις ιστορίες έτσι. Όπου ο ιδιώτης σήμερα θεωρητικά σου δίνει πιστοποιημένο φαγητό στο στρατό, στα νοσοκομεία, στις λέσχες αλλά πιστέψτε με ρε παιδιά τα υλικά είναι χαμηλωτά της τάξης. Καλά έτσι. Όλοι προσπαθούν να εξοικονομήσουν έτσι, από παντού. Δηλαδή, τα υλικά παντού. Είναι επίπεδο αγοράς μάκρο, πραγματικά έτσι γίνεται με ανεξάρτητες εισαγωγές και τα παιδιά μας, τα παιδιά και ξέρω εγώ τα φανταράκια, οι άρρωστοι κτλ. Τρώνε καθαρό μεν φαγητό, ναι. Διότι κρατάνε την πιστοποίηση αυτή, αλλά από την άποψη της διατροφικής αξίας είναι παιδιά τραγική η κατάσταση. Εντάξει, παίζει βέβαια και ρόλο και ποιος το μαγειρεύει σε πολλές των περιπτώσεων. Όποιος και να το μαγειρέψει Μπάμπη, ναι. Θα στο παρουσιάσει ωραίο και καθαρό. Αχα. Αν το φαγητό, αν η πρώτη ύλη δεν είναι σωστή, δεν είναι καλή, ναι. Ή δεν είναι ανεκτή, φαγητό δεν μπορεί να γίνει ρε φίλε. Δηλαδή τα παιδιά που σπουδάζουν οι άρρωστοι στα νοσοκομεία όταν τρώνε ποιοτικό σκουπίδι δεν τους βοηθάει πουθενά. Έτσι. Δεν τους βοηθάει πουθενά. Ενώ στην παλιότερη φάση ήταν το αντίθετο. Ψώνιζαν καλά, μαγείρευαν καλά αλλά δεν μπορούσε να κρατηθεί το σύστημα διότι προϊστάμενοι των εφοδίων ας πούμε γινόταν της κακομοίρας. Έτσι, και καταλήξαμε. Πασόκ είχαμε, τρώγαμε καλά εκείνα τα χρόνια. Εντάξει, Μπάμπη, θα σε να δεις. Τώρα ο Κρίς που μας είπε για καλαμάρια και γαρίδες που είναι για τους μερακλίδες, έτσι, καλαμάτα ξέρω εγώ, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Έτσι, καλαμάτα είναι το Αντωνάκι, η πατρίδα. Και όχι μόνο, και παλαιότερα στα χρόνια του Πασόκ, είχε πολλούς πατριώτες από την Καλαμάτα. Ισχύει. Δεν το συζητάμε, να είναι καλά οι άνθρωποι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω για φαγητό. Ας μείνουμε εκεί και θα μας δώσεις δηλαδή καμιά άλλη μέρα να συζητήσουμε κάτι πιο εξειδικευμένο, έτσι δεν είναι. Έτσι,
Έτσι. Χειμώνας μπαίνει, Χριστούγεννα έρχονται, θα ανοίξουν οι παστορμάδες. Θα κάνουμε κανένα αφιέρωμα, κανένα τρίπ. Έτσι, έτσι, κανένα τρίβια, όπως είδεστε να λέμε. Έτσι, έτσι, παιδιά. Λοιπόν, να είστε καλά. Τσάου, τσάου. Καλή δουλίτσα, καλό δρόμο. Λοιπόν, και με την παρέμβαση πάντα την χρονικά ενταγμένη στο διάλειμμα των 7.30 του Παλιογερίσιου, εμείς δεν έχουμε παρά να οδηγηθούμε σε διάλειμμα. Διάλειμμα και διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι. Το λόγο επειδή επιστρέφει μέχρι και τις 9 πάμε σήμερα. Έχουμε άλλο τόσο αερολογίες, παπαρολογίες, δαφάνκικότες, μιας και λέμε τώρα τα διατροφικά. Θα φάνε καλά. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, στο λόγο επειδή με τις μουσικές επιλογές της Ιωάννας μας, Personality Crisis, οι οποίοι είναι από την Κατερίνη, όπως και ο Μάγας Αλέξανδρος που μνημονεύσαμε σήμερα. Είδες, όλα συνδέονται στο λόγο επειδή. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή facebookικά και εκεί βρισκόμαστε και συνδιαλεγόμαστε καθημερινώς. Κυπελάκι λοιπόν σήμερα, κυπελάκι και χθες. Λαμία Καλυθέα 1-0, αναγέννηση Καρδίτσας Παναθηναϊκός 1-2, η αρμάδα του Κομπότη κατατρόπωσε τον Εγινιακό 5-0, Λεβαδιακός Εγινιακός, Κέρκυρα Σπάρτη 6-1 και Πας Γιάννενα Πανηγιάλιος 3-0. Πολύ κακή αγωνιστική ημέρα για τις ομάδες της Β' Εθνικής, δεν κατάφερε καμία να υπερεύει αυτό και να επικρατήσει επί των ομάδων της Super League. Γιατί όσοι είστε να λέμε, το κύπελο είναι ο θεσμός των εκπλήξεων και συχνά πυκνά βλέπουμε διάφορα αποτελεσματάκια. Το πάλεψε εκεί η Καρδίτσα να κάνει την έκπληξη σήμερα, αλλά δεν ήταν κατάφερε απέναντι στον πολύ κακό Παναθηναϊκό για ακόμη μια φορά. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις του Άρη με τον Πανιόνιο στις 5 και 4. Ένα πολύ σημαντικό και σπουδαίο παιχνίδι για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Το πρώτο επίσημο. Καθότι το πρωτάθλημα της Super League ακόμη, της Football League, συγγνώμη, ακόμη να ξεκινήσει. Στις 7.30 ο Απόλλων Πόντου θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ. Νωρίτερα στις 3 ο Αχαρναϊκός παίζει με τον Ολυμπιακό. Ο Εργοτέλης με την Ξάνθη. Η Λάρισα με την Παλαχαϊκή. Και η μεγάλη Πανσεραϊκάρα πηγαίνει στο Αγρίνιο να κάνει ανακατοσούρα και να φέρει τη διπλούρα. Χαιρετίζουμε το στο Αγρίνιο. Α, νόμιζα θα πεις τι αρέσει. Γιατί στο Αγρίνιο ιδιαίτερα. Το line-up το τωρινό των Personality Crisis, ναι, παίζει ένας φίλος μου το Γρίνιο, oh, Θάνος, να του στείλω χαιρετίσματα. Γεια σου Θάνα, το Αγρίνιο, είδες. Και αγαπάμε Γρίνιο. Και... αγαπάμε, δεν έχουμε πάει ποτέ. Δεν ούτε εγώ έχω πάει, έχω ακούσει πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε όμως εδώ τη Χρύσα μας που μας επισκέφτεται κάποιες φορές από το Αγρίνιο, φίλαθλος και οπαδός του Πανετολικού και τον έχουμε μνημονεύσει πολλάκις. Είχαμε και μπασκετάκι, βεβαίως. Είχαμε και Champions League, αυτό το οποίο το μνημονεύσαμε. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ μέσα στην Ιταλία, εκεί που δεν το περίμενε κανένας. Με την ομάδα που είχε σχεδόν το όνομα πιτσαρίας. Παρόλα αυτά δεν σημαίνει τίποτα, δεν υποβάζει την επιτυχία του Δικεφάλου, που πέρασε νικηφόρα. Τώρα δηλαδή κάνω, πώς το λένε, κερδίζω χρόνο γιατί ψάχνω να βρω το αποτέλεσμα στο Champions League της Καλαθόσφαιρας. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με... αχ, γιατί μου άνοιξε άλλη μέρα. Πού είναι η μέρα μου, πού είναι η μέρα μου. Με 63-58 της Κάπο Ντορλάνο. Ναι, κυρίες και κύριοι, πιστέψτε το, δεν είναι ψέμα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλώς το να, καλώς το να. Λοιπόν, ο Τάσος είμαι. Γεια σου, Τάσο. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε Μπάμπη, αυτά τα μάτια του κυπέλου εδώ στην Ελλάδα, γιατί γίνονται, ρε φίλε. Δεν καταλαβαίνω το λόγο δηλαδή. Υποτίθεται για να υπάρχει λίγο τηλεοπτικό προϊόν για να γεμίζει το πρόγραμμα του συνδρομητικού. Και αλλιώς οι ομάδες εισιτήρια δεν κόβουν. Εγώ φαντάζομαι ότι χθες το Λαμία με την Καλυθέα έπαιζε. Ναι. Το είδα κάποια στιγμή στη σημαντική που μπήκα λίγο έτσι. Είδα. Δεν νομίζω ότι πρέπει, ούτε οι συγγενείς δεν πήγανε να θέτουν αυτό. Παίζει. Γίνονται για να γίνονται. Εντάξει, το κύπελο πρέπει να είναι κατευθείαν νοκάουτ. Και για μένα ίσως θα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα. Κατά κάποιο τρόπο βέβαια είναι δύσκολα γιατί είναι πάρα πολλές οι ομάδες. Να συμμετέχουν και τα σωματεία της ΓΑΜΑ Εθνικής. Να γίνουν νοκάουτ όμως τα παιχνίδια. Δηλαδή νοκάουτ. Μία μέσα, μία έξω. Να τελειώνουμε. Μία μέσα, μία έξω και τελείωσε αυτό, τίποτα άλλο. Γιατί στην ταλαιπωρία. Φερρυπίν, στην Αγγλία παίζουν και το τελευταίο χωριό μπορεί να συμμετέχει στο FA Cup. Πέρυσι θυμάμαστε την περίπτωση, δεν θυμάμαι για το όνομα της ομάδος, με εκείνο το χοντρούλι, τον τερματοφύλακα που έτρωγε τα σάντουιτς, που είχαν παίξει με την Arsenal στους 16, το Λούκας.
Ναι. Ήταν ωραία σκηνικά. Τέλος. Εχθές, παραδείγματος χάρη, είδα το Arsenal Norwood. Δεν ξέρω άμα το είδες. Όχι. Ίδρωσε η Arsenal, στην παράταση που γύρισε το μάτς. Έτσι, ναι. Αλλά ήταν και ματσάρα, ρε φίλε, και είχε και κόσμο και τέτοια. Εντάξει, αλλά έτσι, βέβαια, ναι. Οι Άγγλοι το κύπελο το έχουν σχεδόν εισάξιο του πρωταθλήματος. Το θεωρούν τεράστιο θεσμό. Είναι πολύ μεγάλο. Εντάξει. Οι Άγγλοι το ποδόσφαιρο το έχουν. Εμείς το έχουμε υποβάσει, το λέμε έτσι κυπέλα. Μιας και έχουμε πάρει τόσο πολλά κύπελα εδώ στη Θεσσαλονίκη, το λέμε κυπελάκι. Εντάξει, μωρέ τώρα. Άστα να πάνε, άστα να πάνε. Έγινε αυτά. Καλημέρα. Να σε καλά, καλημέρα. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 545-26. Ο Άρης αγωνίζεται σήμερα στις 7.30 με την Ναντέρ στο Παλέντε Σπορ. Οπότε είναι σούπερ ημέρα για τους φίλους του Άρεος. 5 και 4 Κλεάνδης Βικελίδης. 7.30 είναι η Γκάλης Χολ. Και μετά Μπάμπης Μπατμανίδης στο Ελβόλ. Για τα επί νίκια, για να γιορτάσουμε τις νίκες. Τι ωραία αυτό, να έχεις και ποδόσφαιρα και μπάσκετ, να έχεις 5-6 ώρες γεμάτες. Δεν είναι πολύ ωραίο. Με την ομάδα σου. Αυτή την απόλαυση μόνο στον οπαδό μπορείς να τη συναντήσεις. Μόνο αν αγαπάς μια ομάδα να το απολαύσεις τόσο όμορφα. Είχαμε και βέβαια και Euroliga. Αγωνιζόταν ο Ολυμπιακός χθες χωρίς μεταδόσεις στα παιχνίδια. Στην Euroliga είχαμε τη μετάδοση του Άγγλου, αν δεν κάνω λάθος, speaker. Ενώ στο παιχνίδι μετέδωσε η R3 του ΠΑΟΚ δεν υπήρχε καθόλου μετάδοση, ακούγαμε μόνο τους φυσικούς ήχους λόγω επειδή της απεργίας των δημοσιογράφων παύλα μελών των ενώσεων συντακτών. Έτσι θα συμβεί και σήμερα, τόσες απεργίες και ούτε ένας Κύπριος σχολιαστής πως γινόταν αυτή η μεσοβέζικη λύση τα παλαιότερα χρόνια. Ο Ολυμπιακός χθες επικράτησε με 68-69, πέρασε μέσα από το Τελαβίβ επί της Μακάμπη με πρίντεζη. Μια πολύ μεγάλη νίκη, ένα πολύ μεγάλο διπλό. Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις Κάουνας 75-81. Ρεάλ Μαδρίτης Μιλάνο 190. Και Κίμκι Ερυθρός Αστέρας 85-78. Σήμερα ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στην ΤΣΣΚΑ. Θα τεθεί αντιμέτωπος απέναντι στην ομάδα του Ιτούδη στις 8 η ώρα. Φενέρμπαχτσε Ανατολού ΕΦΕΣ. Τα υπόλοιπα παιχνίδια Μπασκόνια Βαλένθια και Ουνικάχα Μπάμπεργκ. Διότι το λόγο επειδή, κυρίες και κύριοι, έχει και την άμεση μπασκετική ενημέρωση. Λες να δώσουμε προγνωστικά. Άκη μαρε, τώρα για τον μπάσκετ, για τα κύπελα. Εμείς είμαστε των μεγάλων διοργανώσεων, Ιωάννα μου. Champions καλά, League δεν θα παίξουμε. Champions League ποδοσφαίρου και πάνω. Και βάλε. Και βάλε και βάλε και βάλε. Δεν τώρα συμβιβαζόμαστε με όλα αυτά. Εντάξει, έχουμε μια ήμι εβδομάδα. Όσο να είναι, έχεις μια απασχόληση το τι και πώς. Για να περνάει ο καιρός. Αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη μας, όσο να είναι, τώρα είμαστε λίγο σε πιο έτσι, εορταστικό mood. Αύριο αργία για τους περισσότερους. Άι Δημήτρης. Φοράμε τα γιορτινά μας. Λιτανίες, παρελάσεις, δεξιώσεις. Είναι οκτώ. Στα τέλη του Οκτώβρη για Θεσσαλονίκη νομίζω είναι η καλύτερη εποχή. Έχει και πολλά events εξάλλου. Έχει πολλά events. Γι' αυτό και εμείς κάνουμε σήμερα το live μας, ούτως ώστε να ενταχθούμε μέσα στο γενικότερο πλαίσιο των εορτασμών. Πολύ σωστά το κάνετε σήμερα, διότι αύριο θα έχουν αργία. Άρα θα μπορέσουν να κάτσουν παραπάνω, να σε απολαύσουν. Ναι, έτσι ακριβώς. Με το μεσονύχτιο πάρτι κτλ. Θα είναι σαν ένα μικρό Σάββατο. Ουσιαστικά εκτός από μένα που μάλλον αύριο έχω εκπομπή. Οπότε θα είναι σαν μια καθημερινή. Σήμερα για όσους επιθυμούν, έχουμε και την ηλιτάνευση της εικόνας, της Ιεράς Εικόνας Παναγίας της Κανάλας μετά τον Χαριτοβρύτων Λιψάνο και της Ιεράς Εικόνας του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης Αγίου Δημητρίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα με συμμετοχή των αρχών και σύμφωνα με το πρόγραμμα της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Η λιτανία θα πραγματοποιηθεί το πρωί στις 11 η ώρα. Πιο συγκεκριμένα θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στις 11, λιτάνευση των Ιερών Εικόνων. Το απόγευμα της Ιερής ημέρας στις 6.30 θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός στη μνήμη του Αγίου. Άρα σημαίνει ότι 11 η ώρα θα έχουμε λιτανία, προφανώς θα έχουμε και κλειστούς δρόμους στο κέντρο της πόλης. Οπότε να το γνωρίζει αυτό ο κόσμος. Δεν ξέρω την ακριβή διαδρομή, αλλά γενικά την περιφέρουν. Και την εικόνα την πάνε παντού. Αύριο. Γιορτάζουμε, οπότε λίγο αυτό να είμαι εκεί στις 11 η ώρα να το έχετε στο μυαλό σας. Ότι αν πάτε Αγίου Δημητρίου και στα παραπλήσια στενά και στους παραπλήσιους δρόμους, μπορεί να αντιμετωπίσετε κάποια προβληματάκια. Το λόγο επειδή όμως είναι εδώ για να σας ενημερώσω. Είναι λίγο σαν τον τελικό του Champions League για μας εδώ στους Σαλονικιούς. Βγάζουμε τον Άγιο Δημήτριο, γιορτάζουμε παρελάσεις, σχολεία, γιορτές. Ωραία πραγματάκια, ωραία πραγματάκια.
αυξάνεται έτσι λίγο το σθένος και το φρόνημα του. Είναι το γεγονός του μήνα, αν το πούμε. Εντάξει, ναι, είχαμε τα Δημήτρια, έχουμε τον Άι Δημήτρη, μετά έχουμε φεστιβάλ κινηματογράφου, είχαμε έκθεση. Δεν μένουμε χωρίς δραστηριότητες. Είναι γενικά αυτή η Θεσσαλονίκη, αχ, είναι. Αχ, Θεσσαλονίκη, πώς μας κάνεις έτσι. Πώς μας κάνεις έτσι και όλο πραγματάκια, όλο πραγματάκια μας κάνεις να έχουμε. Και φυσικά έχουμε και ποδοσφαιράκι, έχουμε και τα κυπελάκια μας, δεν θα μείνουμε και πρωταθληματάκια. Full κομπλέ. 2-31-02-83-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM κενό μηνυματάκι, αποστολή στο 545-26. Επικοινωνία με την σταθμάρα μας. Και πριν που λέγαμε για τα διατροφικά, Ιωάννα μου, να κάνω μια παρένθεση. Να κάνεις μια παρένθεση. Έχω την εντύπωση ότι σήμερα ήταν από τις μόνες φορές που δεν σου έφερα κάτι για, για να σε ταρτάρω. Οπότε υποσυνείδητα το έχεις περάσει αυτό και στους ακροατές ότι έχεις παράπονο. Γιατί όλη την ώρα μιλάμε κανένα μία ώρα, μία μισή ώρα για φαγητάκια. Οπότε δεν θα το ξανακάνω αυτό το λάθος, το υπόσχομαι. Λες, θα ήταν όλο αυτό υποσυνείδητα μηνύματα γιατί δεν μου έφερες κεκάκι, γιατί δεν μου έφερες τσουρεκάκι, γιατί δεν μου έφερες μεζεδάκι. Μπορεί, δεν ξέρεις τώρα πως το έχω κι εγώ μέσα στο μυαλό μου. Άστα να πάνε τέτοιος πανούργος, είμαι και πονηρός άνθρωπος. Άστα να πάνε, Ιωάννα μου. Αλλά δεν κρατάω, καλή καρδιά. Άστα να δυνατήσουμε, πρέπει να βγω σήμερα fit στη σκηνή. Εντάξει, κάνε λίγες κάμψεις πριν. Τους σιαγώνες μου θέλω να... Φάει ένα γυράκι τότε. Ναι, φάει ένα γυράκι έτσι, πρωινό. Φάει ένα γυράκι διότι, παιδί μου, δεν θέλω να εμφανίσω ψυχικά νοσήματα. Διότι, σύμφωνα με μελέτες και με έρευνες, και δεν θα αρέσει αυτό στο φίλο μας το φιλάρετο, λέγεται ότι οι χορτοφάγοι εμφανίζουν διπλάσια ποσοστά σε αλλεργίες και ψυχικά νοσήματα. Άμα δεν τρως εκεί το γυράκι στο πιτόγυρο, το λουκανικάκι, την πανσετούλα, τρελαίνεται τα μυαλά σου. Αρχίζεις και πολύ από σωστό. Πολύ σωστό. Αυτό βγήκε από χρόνιες έρευνες. Έτσι, θα στα πω κι εγώ. Όταν θα φας εκεί το λουκανικάκι σου, το έτσι, το αλλιώς, το ζουβλακάκι σου, μια χαρά, δεν θα ηρεμήσεις, θα γαλιάσεις και δεν θα αναγουλιάσεις. Και φυσικά πληθυσμιακές μελέτες λέει έχουν δείξει ότι η διατροφή μας επηρεάζει την υγεία μας. Ως εκ τούτου, ο σκοπός της μελέτης ήταν να αναλύσει τις διαφορές μεταξύ των διαφορετικών διατροφικών ομάδων. Σε πρώτο στάδιο τα άτομα αντιτάχθηκαν ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, αντιστοιχήθηκαν με το φύλο και την κοινωνικο-οικονομική τους κατάσταση. Και πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις και ελέγχθηκαν παράγοντες στον τρόπο ζωής, στους ακόλουθους τομείς, της υγείας, υγειονομικής περίθαλψης και της ποιότητας ζωής των συμμετεχόντων. Συνολικά λέει το 76,4% όλων των ασθενών ήταν γυναίκες, το 40% των ατόμων ήταν ηλικίας κάτω των 30 ετών, το 35,4% ήταν μεταξύ 30 και 49 και το 24% ήταν άνω των 50. Τα αποτελέσματα λέει μας έδειξαν ότι μια χορτοφαγική διατροφή συνδέεται με χαμηλότερο δείκτη μάζας σώματος και έχει λιγότερο συχνή κατανάλωση αλκοόλ. Αυτοί που τρώνε δηλαδή χόρτα δεν πίνουν ξύδια. Κάπως έτσι. Γιατί άμα φάμε, πιεις το ξυδάκι, ας πούμε, εκεί πας, πιεις την πυρίτσα, σου βγάλει το λουκανικάκι, σου βγάλει το έτσι, σου βγάλει το, δηλαδή, το κάτι τίσου. Άμα τρως χόρτα, τι να πιεις, ρε παιδί μου. Ναι, τι να πιεις. Δεν μας αφήνουν να κάνουμε δίαιτα, με άλλα λόγια. Δεν τώρα μας αφήνουν, γιατί θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι και ωραίοι άνθρωποι. Και δίαιτα με μπύρα δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δεν θα τα πάνε. Ούτε μπύρα χωρίς αλκοόλ. Ναι. Και σου λέει, ρε παιδί μου, ότι τρως το κρέας, ας πούμε, αυτό και γαλιάζει η ψυχή σου και σύμφωνα με τις αναλύσεις ότι δεν εμφανίζει τόσο μεγάλα ποσοστά ψυχικής ανισορροπίας και φυσικά και αντιτάσσεσαι στις αλλεργίες που πλήττουν τον κόσμο το τελευταίο καιρό. Γενικά οι αλλεργίες είναι πολύ στα χάη τους, εντός εισαγωγικών. Οπότε λέει, απαιτούνται προγράμματα δημόσιας υγείας προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για την υγεία της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας λόγω των διατροφικών τους παραγόντων. Άλλα θα κάνουμε, πρέπει να φτιάξουμε δημόσια κρεατοφαγητήρια. Α, πηγαίνεις εδώ, κρεατήρα μου δεν είναι μεγάλα, να πούμε, να σου γράφει συνταγή, ας πούμε. Δύο πιταγύρω από όλα με ρώσικη. Φερρυπίν, να το παίρνεις αυτό. Ναι. Εντάξει, okay, ο καθένας τώρα σε αυτό δεν τα χαλάσουμε, δεν χωράνε οπαδικά. Λίγο με τις χαρτοπετσετούλες που λέγαμε δεν τα χαλάσουμε. Μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε τις χαρτοπετσέτες βέβαια για να γράφεται και η συνταγή των γιατρών μπορούσε, πάνω. Ναι. Χαρτοπετσέτες είναι και σαν ρομαντικά μηνυματάκια. Και γράφεις τηλέφωνο, γράφεις θα σε δω σε λίγο, συνάντησέ με εκεί. Εγώ νομίζω ότι πάνω σε τέτοια χαρτοπετσέτα γυαλόχαρτο, άμα έγραφες μηνυματάκι θα σημαίνει ότι θα θέλεις να χωρίσουμε. Ότι κάτι κακό συμβαίνει. Δεν ξέρω τα πράγματα.
2-31-02-87-38 για εδώ στην δεύτερη ώρα του λόγου, επειδή με τα νέα γενιά συστήματα ασφαλείας VSQ. Σύστημα παρακολούθησης κορυφαίας τεχνολογίας. Σύστημα παρακολούθησης με 4 ασύρματες κάμερες high definition και καταγραφικό από 599 ευρώ, τώρα μόνο 299. Όταν είστε μακριά από τον χώρο σας, μπορείτε να παρακολουθήσετε τι γίνεται από το smartphone, το tablet ή τον υπολογιστή σας και με άμεση αποστολή ειδοποίηση στο κινητό, αν συμβεί κάτι στον χώρο σας. Στην Αγνώ στρατιώτη 113 στην Πολύχνη και στο τηλέφωνο 2314-035-752. Και οι σημαίες ψωμιάδι. Σημαίες ομάδων και κρατών, λάβαρα πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags. Στη Βασιλέως Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 2310532000. Εμείς επειδή μας έχει ανοίξει τόσο πολύ όρεξη, θα πάμε να κάνουμε ένα διατροφικό διάλειμμα, ολοκληρώνοντας την κανονική, το κανονικό ωράριο του λόγου επειδή, αλλά θα είμαστε εκτάκτως μέχρι και τις 9, λόγω επειδή της απεργίας που έχουν προκηρύξει οι δημοσιογράφοι παύλα μέλη των ενώσεων, ή τι σημαίνει ότι δεν ακολουθεί Κωστής Τσασαρός, για όσους ρωτούσαν εχθές και ενδεχομένως να μας ρωτήσουν στην επόμενη ζώνη όπου διαφοροποιείται το κοινό. Άρα είναι σαν να κερδίσουν οι ακροατές μου στο Τζόκερ, γιατί θα μας απολαύσουν ακόμα μία ώρα. Δεν θα το έλεγα. Μπορεί και να το πούμε. Δεν θα το έλεγα. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα συνεχίσουμε εδώ δυνατή στις επάλξεις. Μείνετε συντονισμένοι. Έτσι, άνθρωποι είναι και αυτοί. Την αγάπη σας σε όλους τους μουσικούς, κυρίες και κύριοι. Διατροφική για κάποιο λόγο η εκπομπή που δεν καταλάβαμε πώς πήραμε αυτή την τροπή. Οπότε ήταν μονόδρομο να μεταδώσει. Αυτή την τροπή, πώς την πήραμε. Πώς την πήραμε, αυτά χρόνια το αναζητούμε. Οπότε ήταν μονόδρομο να μεταδώσουμε Δημήτρη Σταρόβα και τον Αγλέωρα. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο στην εκτάκτως τρίτη ώρα του λόγου επειδή. Λίπερο 107,4, διαφοροποιημένο το πρόγραμμα από χθες λόγω επειδή της απεργίας των μελών των ενώσεων συντακτών. Παρεούλα μέχρι και τις 9. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά και σας τους καινούριους ελπίζουμε να μην είμαστε επιβαρυντικοί στα ότα σας. Θα ήθελα να μας ζητήσουμε ένα τεράστιο συγγνώμη. Μπορείτε να μας πείτε και τη γνώμη σας. Ναι, καλά, εννοείται παιδί μου τέτοιο. Βέβαια, εδώ η Ιωάννα μου έλεγε στο διάλειμμα. Πες, Ιωάννα, τι μου έλεγε, σε παρακαλώ, για να καταλάβετε το εύρος και το μέγεθος της αποτυχίας της Μπάμπης Μπατμανίδης Κόμπανη. Είσαι αποτυχημένη ορχήστρα όταν μέχρι και η συμπαρουσιάστριά σου λέει ότι αχ, σήμερα θα πάω σε μια άλλη συναυλία ακριβώς δίπλα από το 8-Ball. Μπράβο, Ιωάννα μου. Σε ποια συναυλία θα πας? Θα πάω στους Battle Me. Στους Battle Me, βέβαια. Λοιπόν, να πάτε όλοι. Να μην έρθει κανένας, να τελειώσουμε νωρίς, να πάμε να κοιμηθούμε. Θα πάω όμως, γιατί θα πάω. Τους είχα δει πέρσι στο 8-Ball. Ναι. Και τους είχα πληρώσει για να τους δω. Ναι. Ενώ φέτος κάνουν δωρεάν συναυλία. Ενώ εμείς μας είδες πέρσι στο Rover που δεν έχει πληρώσει να μάθει δωρεάν και τώρα κάνουμε στο 8-Ball να πληρώσεις. Έτσι πηγαίνει το πράγμα. Κάθε χρόνο και καλύτερα. Κάθε χρόνο και καλύτερα. Εμείς εξελιχθήκαμε, παιδί μου. Εδώ βγάζουμε χρήματα. Να περάσω από σένα. Ναι, τώρα να έτσι. Να φέρω και κόσμο. Να άμα δεν έρθω εγώ, θα φέρω κόσμο. Να φέρεις κόσμο. Και εσύ μην είμαι εγώ. Θα πάρεις ποσοστά. Όχι, παιδί μου, πάνε και να περάσεις καλά. Τώρα σε εμάς χαμ, χούμι και μπουζού και αυτά ιστορίες. Πού να βγάλεις άκρη. Δεν είναι σε ροκ. Εγώ περίμενα πριν. Δεν σε άκουσα. Επίτηδες δεν άκουσα κανένα τραγούδι σου πριν. Πέρα από αυτά που πέραμε. Και να σου έρθει νταμπλά. Έχω αγωνία να δω τι θα ακούσω. Και έρχομαι και είμαι σε φάση. Οπ, τι έχουμε εδώ. Οχ, τι έχουμε εδώ, αλλά τι έχουμε πέρασα εδώ. Πέρασα καλά. Όχι πολύ καλά. Πέρασα καλά. Καλά, δεν ξέρει. Δεν ήταν το καλύτερο live τη ζωή σου. Είχε φάση. Είχε φάση. Έβλεπα εσένα, γελούσα. Για γέλια είμαστε. Γέλια από. Οι battles αυτοί τέτοιοι τι παίζουν, τι παίζουν. Παίζουν new rock, ας το πω. Παίζουν. Έχουν soundtrack από τη σειρά Sons of Anarchy. Oh. Οπότε εντάξει, θα έχει πολύ κόσμο. Αυτές ψάχνουν και εκεί, αυτές πάμε μαξιά. Εμείς έχουμε το μη μου σπάς τα μάξι, γλυκέ μου αναρχική, είμαστε εντάξει, τους κερδάμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Πού θα πάει η Ιωάννα, λέει. Στους Battle Mills. Ποιοι να άσε βρε τώρα με τους Battle Mills να πούμε, άσε με τώρα. Γιατί δεν κατάλαβα, νεολαία είναι το αίμα βράζει, πάει στα μπουζούκια να πετάει χαρίφαλα. Το αίμα βράζει, είναι δυνατόν να μην πάμε στους Μπαλμανίδη, ας πούμε εγώ το μεταξύ θα ανέβαινα από Ιερά Πέτρα, Θεσσαλονίκη για να σε δω. Έτσι, έτσι. Και δίπλα τώρα, δηλαδή, ντροπή. Εντάξει, ντροπή μου βέβαια που δεν πήγα και στην Αθήνα. Φαντάσου λίγο, νιώσε λίγο το δράμα μου, ας πούμε. Έγινε μια ιστορία, δεν μπορώ να ανέβω τώρα, θα ανέβω αργότερα, οπότε... Άντε, μόνο και μόνο γι' αυτό...
Παιδί για ανταπόκριση θα έρθω. Και εσύ άμα ερχόσουν μπορεί να πήγαινε δίπλα στο ρόβερ. Αφού τζάμπα είναι. Καλύτερα είναι. Πάτε, πάτε στο ρόβερ. Μην έρχεσαι στο eightball. Δωρεάν. Να σου πω να κάνει κάθε μέρα τρίωρη εκπομπή γιατί εντάξει είναι καλή κατάσταση. Είδε να τα μας. Μπράβο μα. Τι λε, ρε. Μα αγαπάει ο κόσμο. Πήρα τηλέφωνο για να πω ας πούμε ότι είπες ότι ενοχλεί τα ΟΤΑ. Όχι, δεν ενοχλεί, είναι τα ΟΤΑ γλυκένια. Αν λέω, αν αυτό σου καμία περίπτωση. Πήρα και υποστήριξη. Έτσι. Μια ερώτηση έχω να πω. Ο Ασλαμής θα κάνει τηλέφωνο, θα κάνει κουμπί. 9 η ώρα έχουμε Μάριο Ασλαμή. Σήμερα το πάμε φούστα μπλούζα με την. Με τη Χαρούλα. Την κολλητή τη Ιωάννα, τη Χαρούλα. Σήμερα τι έχουμε βρει εδώ από ένα σπίτι, τη φέραμε όλε. Όλε θα κάνουν εκπομπή. Κάτσε. Ναι. Η Χαρούλα που κάνει του, από την Bone Crack που κάνει από τον Μάριο Ασλαμή. Ακριβώς, ναι. Δεν χάνω ρε γάμο, τι χάνω. Έρχομαι από εκεί, λίγο, περίμενε. Φιλιά, τσάω, θα σκεράσουμε κοινόα και φαγόπυρο. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, μας περίμενε. Δεν μας περίμενε. Δεν του άρεσε το κοινόα. Μην μίλες για κοινόα. Αγαπητό μας κοινόα. Καλημερίζουμε. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Η Λιτανία, τι ώρα είπατε θα γίνει? Στις 11 η ώρα το πρωί. Είναι, ξέρουμε πού θα περάσει, ποιους δρόμους. Ακριβώς όχι, αλλά ενδεχομένως να το αναζητήσω και να μπορέσω να σας πληροφορήσω και γι' αυτό. Και είναι, είπατε, και του Αγίου Δημητρίου και της Παναγιά της Κανάλας. Ναι. Ναι. Είναι, διπλό, ναι. Είναι διπλό. Να ζητήσω, μπορώ ένα κομμάτι κι εγώ έτσι από αυτά τα που βάζετε, που ακούτε κι εσείς, τα ροκ αυτά. Βεβαίως. Ναι. Από Μανώλη Μητσιά. Ναι. Το Παναγιά η Κανάλα μου λέει. Έχει τέτοιο τραγούδι ο Μητσιάς. Παναγιά... Να δώσει μεγάλο χαρί και Παναγιά η Κανάλα. Να μεγαλώσεις γρήγορα. Να κατεβάσεις γάλα. Αυτό. Και επειδή είναι και αυθεντικός παοκτσής, όχι σαν και εσάς. Έτσι, μάλιστα. Έχει και στο Αμάτης Γονίδης κομμάτι για την Παναγιά την Κανάλα. Όχι, παιδιά, το λέω επειδή έχω προσκυνήσει στην Παναγιά την Κανάλα, είναι πιο πανέμορφη. Πού βρίσκεται? Είναι στο νησί της Κύθνου. Α, μάλιστα. Είναι πάνω στην παραλία, τη μεριά που είναι βραχώδη και είναι πραγματικά πανέμορφο. Και σήμερα καλό θα είναι να πάνε και τα νέα τα παιδιά, αν είναι η Παναγιά η Κανάλα. Θα είναι εκεί, μαζί με την λιτανία της θαυματουργικής εικόνας του Αγίου Δημητρίου. Βεβαίως. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και χαιρόμαστε. Και να είστε μακριά από τα ροκ και από τα διαβολικά όλα αυτά. Να είστε καλά κύριε μου. Υιοθετούμε το μήνυμά σας. Γεια σας. Καντορίνη, τρολεμονό, μανταρίνη. Πάμε! Έλα όλοι! Ο πολυταξιδεμένος φίλος μας, αλλά ταυτόχρονα και θεοσεβούμενος, μας ενημέρωσε ότι η Παναγιά η Κανάλα βρίσκεται στην Κύθνο, σε ένα πάρα πολύ ωραίο βραχώδη τοπίο. Βραχώδες, δεν ξέρω αν έχω κάνει τώρα λάθος. Δεν το γνωρίζω αυτό. Και έψαξα και βρήκα ότι ο Παναγιώτης, ο Σταμάτης Γονίδης, έχει τραγουδήσει για την Παναγιά την Κανάλα. Ο Σταμάτης Γονίδης έχει βγάλει και δίσκο με ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο. Καλημερίζουμε τους νέους ακροατάς. Λόγω επειδή εκτάκτος. Υπομονή! Θα περάσει και αυτή η μέρα στο 231-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι. Αυτός είναι ο στίχος. Κάτσε. Να το βάλουμε λίγο εδώ για να ικανοποιήσουμε το φίλο μας. Έλα ξανά. Δώσει μεγάλο χαρί κι Παναγιά η Κανάλα. Να μεγαλώσεις γρήγορα σαν τα κορίτσια τα άλλα. Ό,τι έβαλα να κατεβάσεις γάλα. Παναγιά και Χριστέ. Καλημερίζουμε και τον φίλο μας τον Ιωακήμ, ο οποίος μας γράφει: σας ακούω καναδιάρι μέρες τώρα για κανένα λόγο. Λόγω επειδή έχω αναρωτική και ξυπνάω νωρίτερα από ότι όταν πηγαίνω για δουλειά. Δηλαδή πηγαίνεις, τι ώρα πάει για δουλειά αυτός ο άνθρωπος? Για να μην ξυπνάει από τις 6 και τις 5 ώρα το πρωί. Εδώ λέει μας φτάσαν οι αλήτες. Είστε η καλύτερη εκπομπή που έχω ακούσει τέτοια ώρα. Δεν έχω ακούσει κάποια άλλη βέβαια, αλλά εντάξει. Βεβαίως, χαιρόμαστε. Είμαστε οι πρώτοι. Τους πάμε. Αυτά. Ναι. Τώρα για σένα είναι. Γιατί λες, άμα σας πω τα φτάκια σας με αυτά που ακούτε. Παιδί μου, άνθρωπος δεν έχει ακούσει άλλη εκπομπή. Ναι, τι να κάνει. Μια φορά φτάνει. Είμαστε οι πρώτοι του. Φορά. Ναι. Καταλαβαίνεις τώρα και ξέρεις, αυτό το στιγματίζει. Περαστικά να το ευχηθούμε. Καλή συνέχεια. Μην αρρωστείς μετά από αυτό. Λογικά και αυτό σήμερα στο ρόβερ θα είναι. Τον κόβω.
Αλλά όχι και ένα ρωτική. Έλα να σε γιάνουμε τον πόνο. Και τι πόνο μπορεί να έχεις, παιδί μου, γιατί διαβάζω μυστήρια πράγματα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό. Νέες αρρώστιες, νέες παθήσεις προκύπτουν. Σοβαρότατες, σοβαρότατες, αλλά εμείς θα τις εξετάσουμε από κάποιο άλλο πρίσμα. Διότι διαβάζουμε ότι στην Αθήνα έχουν ανοίξει θεραπευτήρια μέσα σε δημόσια νοσοκομεία. Τα οποία έχουν να κάνουν με το τι λες, ότι να σε να κάνουν απεξάρτηση από τι. Τι ξέρουμε τώρα, από το αλκοόλ, από τα ναρκωτικά, από το φαγητό, από το ένα, από το άλλο. Πού μπορεί να είσαι εθισμένος και να χρειαστεί συνδρομή ειδικών για να σε απεγκλωβίζουν από το πάθος σου. Δύο επιλογές έχουμε. Δύο επιλογές. Τον ύπνο, ξέρεις. Τον ύπνο, ναι. Okay, ναι. Πολύ παρέα μαζί σου κάνω μάλλον. Ναι, ναι. Και το φαγητό. Τσουκ! Υπάρχουν άνθρωποι κι όμως ναι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να σας ακουστεί, ναι. Οι οποίοι λέει είναι εθισμένοι στο σεξ. Και δεν πήγε στο μυαλό μου καθόλου σε αυτό. Πού να πάει, πού να πάει, πού να έρθει. Μα είναι δυνατόν να εθίζεσαι σε αυτό το πράγμα? Δεν το ψάχνεις με το μακαρόνι που είναι σήμερα και Παγκόσμια ημέρα μακαρονιού. Αλλά λέει, όντως υπάρχει κόσμος που, πώς έλεγε ο άλλος, το έχω ανάγκη πολύ. Το έχει πολύ ανάγκη, ρε παιδί μου, και το επιζητά σε κάθε δραστηριότητα της ζωής του. Αλλά λέει, δεν το αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι, γιατί είναι ένα σύμπτωμα των νέων καιρών. Και δεν είναι. Αυτά, εκεί μας καταντήσανε. Εκεί μας καταντήσανε, να πούμε, να εθιζόμαστε. Και λέει, δεν προσφεύγουν στην συνδρομή κάποιων ειδικών, σε ψυχιάτρους, ή ουδέποτε θα σκεφτόταν να κλειστούν σε μια κλινική απεξάρτηση, επειδή λέει. Ξημεροβραδιάζονται χαζεύοντας. Η εξάρτηση από αυτό δεν είναι ότι πάω και φύγει. Ξημεροβραδιάζεσαι όλη μέρα και βλέπεις εκείνες τις ιδιαίτερες τις σελίδες στα ιντερνέτια, Ιωάννα μου. Σε αυτό φταίνε. Ναι, φταίνε. Όλη μέρα εκεί χαζεύουν να μπουν να διαβάσουν ένα βιβλίο όπως εμείς όλη μέρα. Βιβλία. Παραμορφωθεί εδώ. Ή λέει αρέσκονται, ταυτόχρονα ένα άλλο σύμπτωμα του εθισμού στην συγκεκριμένη πράξη, πέρα από το ότι όλη μέρα έχω κάτι φίλους που τα κάνουν αυτά, Ιωάννη, όλη μέρα αυτά εσύ, τέτοιο. Ή καθημερινά επιδίδονται σε πράξεις, τα λεγόμενα πράξεις πρώτης γνωριμίας. Έχω δώσει ελληνικό νεολογισμό, ρε. Εντάξει, χαίρομαι με τον εαυτό μου. Πώς λέμε, έπιπλο πρώτης και τελευταίες κατοικίες, έτσι. Λοιπόν, αρέσκονται, λέει, καθημερινά σε one night stands με πολλούς παρτενέρ να τους ικανοποιούν, λέει, ταυτόχρονα. Σίγουρα γίνεται αυτό στην Ελλάδα. Έλα που δεν ξέρω εγώ τώρα, εδώ μας το έχουν κόψει και το τέτοιο μας, να πούμε, με την κρίση. Εγώ ξέρω τι φταίει. Τι φταίει, παιδί μου? Φταίει ότι ο κόσμος δεν βγαίνει έξω να γνωρίσει. Να γνωρίσει κόσμο, να το... ποιοτικό κόσμο. Ποιοτικό κόσμο. Ελάτε να γνωριστούν, να μιλήσουν, να φλερτάρουν. Στους μπάτλ να πάνε να ερωτευτούν, γιατί έχουν πολύ ρομαντικά κομμάτια. Ναι, σε εμάς εδώ θα χωρίσετε αν έρθετε σήμερα. Μην έρθετε κανένας. Κανένας σήμερα στο 8ball, στο live της Μπάμπης Μπορμανής Κομπάνη. Έχει χαθεί το μυστήριο. Έχει χαθεί το μυστήριο. Πέστε λίγο με πιο ερωτική φωνή. Έχει χαθεί το κόρτε. Έχει χαθεί η ανθρωπιά. Έχει χαθεί ο ρομαντισμός, Ιωάννα μου. Τις προάλλες μου έτυχε. Μπράβο, κάτι Ιωάννα, πολύ έχεις... ωραίο. Ιδανικά. Μπράβο. Και ήταν σαν να πήγα σε άλλη εποχή. Πού πήγες? Είχα πάει σε μια πολύ ωραία μπάντα. Και τυχαίνει να γνωρίσω τον τραγουδιστή μετά. Ναι, τυχαίνει. Και... αυτό που φταίνει ότι εμένα με ξέρεις από πιο μπροστά. Κατάλαβες, δεν έχεις αγωνία να έρθεις να γνωρίσεις τον τραγουδιστή. Μια πολύ ωραία μπάντα τους Ρίγκλ. Όλοι καλύτεροι από μένα, από αυτό καταλάβω. Αθήνα, που ναι. Θα πάμε τους δούμε. Όχι το Αθήνα. Όχι. Αθήνα δεν έγινε η έρευνα, να σου πω τώρα. Αυτοί οι Αθήνα έρχονται και μας παίρνουν το σεξ, τέλος πάντων. Ναι. Και τα θεραπευτήρια. Του λέω τι ωραία που παίξατε και όλα αυτά. Παίρνει το χέρι, το φυλάει και μου λέει σε ευχαριστούμε και εσείς ήταν πολύ γαμάτοι. Αχ, πιπέρι! Αυτοί οι Αθηναίοι, όλο πιπέρι, βρίζωνε, εκείνη βρίζωνε. Εκείνη κόλλησε εσύ, όχι στο τι μου πήρε το χέρι, ναι, και μου το φίλησε. Ήταν μια κίνηση τόσο... Στο πήρε γιατί είσαι κοριτσάκι και εντάξει, δεν είχε άγχος που μπορεί να έχεις αυτό το χέρι πρωτίστως, ας πούμε, κατάλαβες. Με στα φιστίκια εννοώ. Με στα φιστίκια. Κατά να το πεις τι είναι, αρωματισμό, σε τα κατέστρεψα όλα. Τα χάλασες. Αλλά. Και μετά. Μετά καθίσαμε, γνωριστήκαμε. Την επόμενη μέρα ήρθε στην παρέα μας. Και μετά. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο στη συναυλία που θα ανοίξουν τους Fast Stones. Παιδί μου, σε θέλει για κόσμο να του φέρεις. Όχι, ψέματα. Μπράβο στο παιδί. Στους ρομαντικούς. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιοι που δεν είναι πολύ ρομαντικοί και ξημεροβραδιάζονται όλη μέρα στα στάντζ και στα τέτοια. Έχουμε αποκτήσει τον όρο πλέον. Έχουμε γίνει κάποιοι. Έχουμε γίνει, τι εγώ ουδέποτε. Έχουμε γίνει. Τζάνκια του σεξ.
Και τα όρια είναι βέβαια το κυριότερο σε αυτήν την περίπτωση. Πέρα από το ηλαρό του πράγματος, είναι ότι τα όρια είναι δυσδιάκριτα και πολλοί ελάχιστοι καταφεύγουν στο ντιβάνι του γιατρού. Και αν καταφύγουν και στο ντιβάνι, μπορεί το μυαλό τους να πάει κάπου αλλού. Βέβαια, είναι λίγο και εκεί δυσδιάκριτα τα όρια. Πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις ένα τέτοιο ασθενή? Διότι ο γιατρός θα το διαγνώσει και θα σου βγάλει κανονικά και θεραπεία. Και θεραπεία όπως συμβαίνει σε κάθε άτομο εξαρτημένο από ουσίες. Θεραπεία, τι εννοεί? Κοντά τα χέρια, ξέρω εγώ. θα σου κρατάει τα χέρια, θα στα δέσει για να μην, ξέρω εγώ, επιδίδεσαι σε οποιασδήποτε άλλες πράξεις. Οι επιστήμονες, βέβαια, απασχολούνται στην Ελλάδα με το θέμα των εξαρτήσεων. Περιγράφουν δε τον εθισμό στο σεξ με κοινά χαρακτηριστικά. Και τα κοινά χαρακτηριστικά είναι τα ίδια με άλλες καταστροφικές εξαρτήσεις. Όπως τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, ο τζόγος, όπου ο ασθενής βιώνει απόλυτα τον καταναγκασμό. Δηλαδή, η συγκεκριμένη πράξη δεν γίνεται για ευχαρίστηση και ανακούφιση, αλλά γίνεται επιτακτικά μέσα από το, από το είναι σου, από την ψυχοσύνη σου, ότι τώρα πρέπει αυτό, τώρα πρέπει αυτό, τώρα πρέπει αυτό. Πώς ακούς λογοεπειδή και μπαμπατμανίδη, τώρα πρέπει να ακούσω, ψυχαναγκαστικά. Σε κάποιες μάλιστα, λέει, των περιπτώσεων παρουσιάζεται ως προχωρημένη ή απελευθερωμένη σεξουαλικότητα. Ενώ σε άλλες κατακρίνεται ως ανομαλία που στιγματίζει και καταδικάζει τον εθισμένο. Ο όρος σεξουαλικός εθισμός είναι ένας όρος που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην δεκαετία του 70 στο British Journal of Addiction. Στην πραγματικότητα περιέγραφε μια συμπεριφορά με πολλές ομοιότητες με την ουσιοεξάρτηση. Λες να βγαίνεις στον δρόμο και να αδερφέ, μήπως θέλεις να πούμε κανένα site λίγο να δω γιατί. Μήπως έχεις ένα ευρώ να πω σε ένα site. Έχει τρία κοινά χαρακτηριστικά που τα βλέπουμε σε όλες τις εξαρτήσεις. Την παρόμνηση, αυτό το δεν μπορώ να κρατηθώ, το χανάκι πολύ, δεν μπορώ, το θέλω. Την απώλεια του ελέγχου των παρορμήσεων. Πάω και το κάνω. Ρε παιδί μου, τελείωσε. Μου μπήκε στο μυαλό μου, καρφώθηκε. Και την καταναγκαστική επανάληψη του ίδιου μοτίβου. Το ξανακάνω. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Και αυτοί ήταν οι λόγοι που συνετέλεσαν στο να αρχίσει να αποκτά επιστημονικό ενδιαφέρον, γιατί ως διάγνωση αυτή δεν υπάρχει. Δηλαδή ότι ο σεξουαλικός τέτοιος εθισμός. Τα άτομα αυτά, λέει, παρουσιάζουν μεγάλη ανάγκη να εμπλακούν σε δραστηριότητες τέτοιου περιεχομένου, ακόμη και με αυτοκαταστροφικό τρόπο. Δεν μπορούν δηλαδή να ελέγξουν τον εαυτό τους και αυτό το κάνουν κατ' επανάληψη και με οποιαδήποτε τρόπο και συνέπειες. Και είναι ένα φαινόμενο το οποίο εμείς ονομάζουμε ανόχη. Ο χρήστης κάθε φορά του είναι αρκετό ότι έχει προηγηθεί. Δεν θέλει κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου, σταματά εκεί. Είχε, λέει, ένας γιατρός περιγράφει ότι είχε ένα ασθενή που τελείωνε με τη σεξουαλική δραστηριότητα και οργάνωνε την επόμενη με το που τελείωνε. Δηλαδή, άντε, πάμε για το επόμενο, ρε παιδί μου. Πώς πηγαίνεις σε ένα τραπέζι, ας πούμε, τελειώνει ένας ο μεζές. Ξέρεις, πας κάνα βόλο, ας πούμε. Το... Πάμε στο επόμενο, να δούμε τι έχω για μετά. Έτσι. Και... Μάλλον είμαστε θυσμένοι στο φαγητό, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Όλα αυτά τα συμπτώματα που περιγράφουν ως δραστηριότητα την εντοπίζω μέσα στην ακόριστη μας. Ανάγκη για ωραίο ποιοτικό καλό φαγητό. Και αυτό είναι μια ειδονή. Παιδί μου, και αυτό είναι μια απόλαυση. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι εθισμένοι σε τέτοιες συμπεριφορές συχνά ξεκινούν με, με τις σελίδες. Πώς πηγαίνει το πράγμα, πώς σου λέει άλλος, πάρε ένα τσιγαριλίκι και μετά οδηγείσαι. Και ο τύπος, ο έντυπος τύπος, ας πούμε, δεν κυκλοφορεί πολύ. Δεν κυκλοφορεί. Έτσι, ο Ναγκάζο και παίρνει τα παλιά με εικόνες. Και να κατέβει εκείνη η εικόνα τα παλιά τα χρόνια με την Dial Lab. Μάνα, βγες εγώ από το τηλέφωνο! Και καταλαβαίνουν οι παλιότεροι. Το ξέρεις αυτά τα παλιά τα χρόνια, για να μπει στο ίντερνετ πρέπει να βγει κάποιος άλλος να μην μιλάει στο τηλέφωνο. Όχι, δεν είμαι. Πέτρινα χρόνια, παιδί μου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Τι ωραία. Καλώς το να. Μεγάλα, είσαι πολύ λάρτ να πω. Γράφεις ιστορία. Τι εννοείς? Απ' την εκπομπή σου διαφημίζεις άλλο live το οποίο είναι δίπλα σε σένα. Δίπλα ακριβώς. Να πάτε. Και είναι και κούτρα. Και είναι και ωραίο. Και ροκ. Και κιθάρες. Βέβαια. Και έχει δροσερή φωτή εκεί, η οποία δηλώνει ότι θα πάει εκεί. Κατάλαβε. Οπότε αυτό είναι. Και όλοι εκεί. Όλοι στην Ανδόχα Αλκοκονδύλη. Ναι, ρε παιδί. Όλοι να δουλέψουμε. Όλοι να έχουμε ψωμάκι. Όλοι να έχουμε και τζινάκι το βράδυ. Εντάξει. Γι' αυτό γίνεται. Για τον περιούσιο και τον περιήνιο. Τι κάνουμε, πώς είμαστε. Έτοιμος. Εντάξει, ξύπνησα πρωί αυτό, θα πάω να κοιμηθώ, ξαναξυπνήσω, ξανακοιμηθώ. Τώρα που είσαι σίγουρος ότι θα έχεις και λίγο κόσμο, δεν έχω φίλοι του ιδιότητα να πάρει δίπλα. Ναι, να μην αγχώνομαι, να είμαστε μεταξύ μας, παρείστηκα, σαν να κάνουμε εκπομπή ένα πράγμα. Έτσι το βλέπουμε. Εντάξει, τώρα, είναι ότι έχεις σιγουριά στον εαυτό σου, ρε. Γι' αυτό λες, πάτε ρε, όσοι κραπάτε, εγώ πάλι πίτα θα είμαι. Δεν αλλάζει αυτά. Είσαι ένας δεύτερος Κιμ, να πούμε. Πώς είναι ο Κιμ που έχει τόσο σιγουριά για τον εαυτό του και τα βάζει όλους, έτσι ακριβώς. Δηλαδή είσαι ο Μπάμπης
Κιμπανίδη, δηλαδή. Γι' αυτό είμαι και Κιμπάρης. Και Κιμπάμπης. Εκεί που είσαι και Άρη. Έτσι, για να γουστάρεις. Έτσι ακριβώς. Θα πας κανένα γήπεδο σήμερα. Θα πας κανένα γήπεδο, λέω. Ναι, ρε, τι να δει, πάμε στα λιμάνια βόλτα και να δούμε την ομάδα τη Καριάδα. Και στον πρώτο επίσημο αγώνα. Σωστό, και στα δύο ή μόνο στο ένα. Και στα δύο και στα τρία. Έτσι! Παίζει και ο Κιμ μετά, δεν θα πάμε. Έτσι, να είσαι καλά. Αυτό θέλαμε να ακούσουμε. Τελείωσε. Γίνε άρεσε για να κουστάρει. Θα πλήσει και σήμερα πάλι. Ακούω μετά αργότερα πε λίγο μια ψηλή του NBA και λίγο τη Ρεάλ με τη Μιλάνο. Πώ θα τελειώσατε. Η Ρεάλ το είπα πριν. Πρέπει να κέρδισε τη Μιλάνο. Αχ, με βάζει τώρα εδώ. Εντάξει, όχι το σκορ. Α, το σκορ το παίξει τέτοιο. Άντερ. Τι σημαίνει άντερ, δηλαδή για να καταλαβαίνουμε. Βάζει εδώ ένα τέτοιο ρεσί. Βάζει ένα αριθμό, ξέρω εγώ, 172 μισό. Ναι. Αν το. Σωστό. Το άθροισμα είναι κάτω από αυτό. Είναι. Άντε, άμα το άθροισμα. Χλωμό σε βλέπω. Ρεάλ Μαδρίτης Μιλάνο 190. Καλά, τώρα. Άντε, καλό κουμπί. Μάλλον από σένα θα τα ακούσα. Έτσι. Φιλιά, τσάω, τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα, αν μα περίμενε. Καλημέρα, σα περίμενα. Καλημέρα, καλημέρα. Έχω να πω μια πάρα πολύ αληθινή ιστορία. Βεβαίως. Διότι λέτε για πορνό και ιστορίες και πιστεύετε ότι έχει τελειώσει αυτό το. Λοιπόν, δεν έχει τελειώσει. Δεν τελειώνει ποτέ. Δεν τελειώνει ποτέ. Α, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ως βίντεο κλαμπάς, λοιπόν. Την εξής ιστορία. Μαρτυρία, συγγνώμη, μια παρένθεση. Και όντως είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό. Διότι έχουν αλλάξει συνήθειες. Τα παλιά τα χρόνια πήγαινε κόσμος πολύ ιδιαίτερα να βρει ταινίες τέτοιου περιεχομένου. Τώρα έχει μειωθεί η κίνηση. Έχει μειωθεί σε ακραίο βαθμό. Σε φάση που δεν φέρνει πλέον, δεν έχει λόγο. Και ό,τι έχω τις πουλάω. Αλλά ναι. Υπάρχει ένας τύπος, mm-hmm. ο οποίος είναι αγελαδάρης. Κάθε δεύτερη τρίτη, πρόσεξε, κάτω λίγο εικόνα. Ναι, το ήδη. Κάθε δεύτερη τρίτη είναι κριτικό, νότια Κρήτη, μιλάμε τώρα για, ναι. για ακραία κατάσταση. Ναι, 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 ναι. Ακραία φάση. Ναι. Εγώ κριτικός είμαι, μιλάει και δεν καταλαβαίνω τι λέει. Έτσι. Έχετε κάθε λοιπόν δεύτερη τρίτη να πάει σε ένα, να μην το πω τώρα, σε ένα ναι. χώρο με κόκκινο φωτάκι. Ναι, 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 ναι. Πρώτη δευτεριότητα είναι αυτή, δεύτερη δευτεριότητα είναι να πάει στο χασάπι να τους φάξει τα ζά. Τα φέρνει, τα φέρνει από το βουστάσιο του. Πρώτα πάει, ναι, ναι. ναι. Ο Αγελαδάρης. Πρώτα λοιπόν θα πάει στο πορνείο, εν πάση περιπτώσει, μετά θα πάει να σφάξει τα ζά του ναι. και μετά θα έρθει σε μένα να μου παραγγείλει 20 ταινίες. Ωρε δραστηριότητα! Δηλαδή έχω και όποτε έχετε μέσα ρε παιδί μου, καταρχήν εντάξει εγώ φυτοζώνα, αλλά όποτε έχετε μέσα να κάνω πάρτι ας πούμε, γιατί παίρνω πολλά λεφτά με αυτό. εντάξει, σκέψτε τώρα τι έχει, δηλαδή έχει να. Αυτό να πούμε δύο εβδομάδες, σφάζει και έχει πετάξει σε μένα. Οπότε καταλαβαίνεις, ακούω όλη την ημέρα. Αυτά θα τα δείτε στην ταινία που θα γυρίσω όταν θα κλείσει το βίντεο κλαμπ. Θα κλείσει το όπου να είναι. Ένα καιρός είναι. Ένα και δεν πάει άλλο. Και θα το γυρίσω, θα γυρίσω με ταινία που θα είναι 100% αληθινά γεγονότα, αλλά δεν το πιστεύετε ότι είναι αληθινά γεγονότα. Ξέρω, έχουμε τις εμπειρίες του συναδέλφου από Καβάλα, μας τα μεταφέρει. Έχουμε. Κατάλαβα. Τον συνειδητοποιώ σου στο. Ξέρεις ότι είχε παίξει βίντεο κλαμπάς από Καβάλα στην Καραδήμου. Όχι. Έχουμε και άλλο βίντεο κλαμπά. Βεβαίως βίντεο κλαμπάς από Καβάλα, ψηλός με γυαλιά, έχει παίξει στην Καραδήμου. Ναι. Μοιάζεται. Άμα το δεις θα πάρεις πλάκα. Θα στα στείλω inbox αυτά. Φιλιά, φιλιά. Τα λέμε τα τσάω, τσάω. Γιατί κανένας δεν έχει την πρωτοκαθεδρία. Βεβαίως. Είδες τι γίνεται στον κόσμο, παιδί μου, σου λέει άλλος πάει και τα κουμπάει. Αντί να πάει στα μπουζούκια, πηγαίνει στα έτσι να πούμε. Ξεκινάς, λέει. Καθημερινές ιστορίες. Ο εθισμός, λέει, μπορεί να ξεκινήσει αρχικά από τις ταινίες αυτές τις συγκεκριμένες, όπου γίνονται αντικείμενο αιμονής, γιατί έχεις και την άμεση πρόσβαση, την καταναγκαστική ανακούφιση, τις πολλαπλές σχέσεις, το σεξ με αγνώστους, με επιπληρωμή και χωρίς, την επιδειξιομανία, τις ψυχαναγκαστικές φαντασιώσεις, το σεξ υψηλού κινδύνου. Θα κάνεις, ξέρω εγώ, δίπλα στα καλώδια της ΔΕΗ. Ξέρω εγώ τι εννοεί, ρε παιδί μου, υψηλού κινδύνου. Ναι, ρε παιδί μου. Σε κατάσταση μέθης με άγνωστα άτομα, σε χώρους μη ασφαλείς, με βίαιες σωματικές επικίνδυνες μαγνήτες, το αποκλίνουν σεξ, ενώ υπάρχουν και πολλά άλλα τέτοια. Δηλαδή αρχίζει και αυξάνει και αυτά. Μακριά από εμάς. Είναι επικίνδυνο κι αυτό, έχει καταδείξει. Όχι, παιδί μου, τι είναι κίνδυνο. Το θέμα είναι να μην κινδυνεύεις με τίποτα. Παρ' όλα αυτά, μπορείς να καταφύγεις σε ειδικούς, πέρα από την πλάκα,
στο τμήμα σεξουαλικών διαταραχών, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αθηνών. Βέβαια, όλα είναι στην Αθήνα. Εκείνη η ανώμαλη. Αυτό είναι τα εδώ. Είμαστε μέσα στην ψυχική υγεία. Βεβαίως, δεν βλέπετε. Εκείνη. Εντάξει, πλακίτσα κάνουμε, γιατί εντάξει, υπάρχουν κάποια πράγματα πολύ σοβαρά. Όπου μπορείς να καταφύγεις στον ειδικό και να σε βοηθήσει. Να σε βοηθήσει. Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι κιόλας τελευταίο. Τελευταίο, παιδί μου. Σήμερα θα σου πω πόσο λυπάμαι που τελείωσε η εκπομπή, που τελειώνει. Γιατί το απόλαυσα μια χαρά. Κάτσε, παιδί μου. Κάμε κανένα τσιγάρο τώρα. Δηλαδή, το απόλαυσα, τελειώνει. Κάτσε, έχουμε ένα μισάωρο ακόμα. Μείνε συντονισμένοι και εσύ. Εσύ, κάτσε εδώ. Έγινε. Εσείς μη φύγετε. Τόσο να βιάζει να πας στους Battlegrounds, να πούμε τους. Πώς τα είπε. Λοιπόν, τελευταίο διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Είσαι μωρό μου για μια συνεργασία. Να τα ιδιαίτερα τα γούστα και οι απαιτήσεις που μπορείς να λαμβάνεις. Μπορεί να είσαι και θυσμένος και στις συνεργασίες και στο πολιτικό στίβο, βεβαίως. Ιωάννα μου, εκεί θα έχουμε πολλά θύματα. Πολλά θύματα, δεν λες τίποτα. Τι πάει να πει το λόγο επειδή. Καλημερίζουμε τους έσχατους που συμπλέουν μαζί μας σε αυτήν την εκτάκτος τρίτη ώρα της εκπομπής μέχρι και τις 9, λόγω επειδή της απεργίας των μελών των ενώσεων συντακτών. 48, χθες και σήμερα, αύριο θα ρω κανονικότητα το πρόγραμμα. Εκτός αν γίνει κανένα θαύμα και δεν έχουμε αύριο εκπομπές, αλλά νομίζω ότι 26 δεν είναι αργία για τα ραδιόφωνα. Κανονικότατα. Και να σε πάρουν αύριο τηλέφωνο και να σου πούνε... αύριο, σήμερα κάθεσαι. Αλλά θα έχουν αργήσει γιατί θα έχει ήδη σηκωθεί. Για να με πάρει κάποιο τηλέφωνο, θα έχω τελειώσει ήδη την εκπομπή. Μπορεί να με πάρουν 9 η ώρα αύριο και να μου πούνε. Μάμπι, δεν χρειάζεται να έρθει. Δεν χρειάζεται να ερχόσουν. Δεν πειράζει, όμως μπα σε καλό σου. Καλή καρδιά. Καλή καρδιά, βέβαια. Και να σου διακόψουν το όνειρο. Εσύ, το όνειρο δεν λες τίποτα. Νουδού Πασόκ, μα πιο πολύ Δημάρ. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα facebookικά δρόμενα απαντούμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, μη σου πω ότι απαντώ και πάνω από τη σκηνή και από το live. Αν μου στείλεις μήνυμα θα είμαι εκεί να δω inbox. Είσαι μωρό μου για μια συνεργασία, εγώ και εσύ και οι φίλοι σου στα τρία, γουστάρω να είμαστε το πιο τρελό ζευγάρι. Βέβαια, εκτός αγέρος, τα καλύτερα Ιωάννα μου τα λες, είναι αυτό που λέμε και σε εκπομπές, συμβαίνουν εκτός αέρα. Με ρωτάει εδώ, τις λύνω συνεχώς απορίες. Πέρα από το ότι σήμερα Μπάμπη παίζει και μια λιμπάτα στην οποία θέλω να πάω και είναι δίπλα ακριβώς από σένα και τζάμπα. Με ρώτησε και το άλλο, δεν μου λες, τέτοια ώρα έχει κάποιους άλλους που κάνουν εκπομπές στα λαδαράδια, είναι πιο αστείοι. Καταρχήν δεν είμαι αστείος, να το κρατούμε. Και δεύτερο θα σου απαντήσω, ναι Ιωάννα μου, έχει πολύ πιο αστείους και μπορείς να γυρίσεις τη συχνότητα από το Λίπερο 107,4 και να συντονιστείς με τα υπόλοιπα τα ραδιόφωνα. Είμαστε άπλες, δεν έχουμε καταθέσει ανεκριβή. Την καρδιά μου εδώ πέρα, δεν σε αλλάζουμε τίποτα. Ναι, καλά, άμα κάνουν εκπομπή Battle Rage θα με έλεγες εσύ να πούμε. Έτσι θα με κάνεις να μην πω καθόλου όχι, στο live. Να σου πω κάτι, μη τυχόν και σε δω σήμερα κακομοίρα μου, θα φας πόρτα. Όχι, θα έρθω. Θα έχω ανερκημένη wanted έξω από την είσοδο, ότι απαγορεύεται αν δείτε εδώ τη γλυκούλα μας την Ιωάννα μέσα στην πόρτα, μην παρασυρθείτε. Εδώ από... στο Edible δεν με αφήνουν να πάρω μπύρα, μα δεν δείξω ταυτότητα. Εντάξει, πάρε κάτι άλλο. Θα πω... μα το πρωί κάνω εκπομπή με το Μπάμπη. Θα σε διώξουν τότε. Και εμένα δεν θέλω να με ξέρουν. Εμένα, αλλά... τι με νοιάζει εμένα. Καλά, εννοείται, δεν θέλω να με ξέρουν. Θα έρθεις με τον κυδεμόνα σου. Παιδί μου, ό,τι και να κάνεις να περάσει καλά. Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία. Αρκεί που μας σκέφτηκες, αυτό έχει σημασία. Γιατί περισσότερος κόσμος δηλώνει ατέντα, αλλά δεν έρχεται. Οπότε εντάξει, είναι σαν να έρθει. Θα είναι σαν να έρχεσαι. Εμείς τραγουδάμε και για αυτούς που λείπουν και για αυτούς που δεν είναι ανάμεσά μας. Δεν κάνουμε την εκπομπή για αυτούς που δεν είναι. Την άλλη φορά που έκανε live πάλι Τετάρτη ήταν και πάλι μαζί κάναμε την προσφώνηση. Να τα μας. Είχε κόσμο. Πότε ήταν, δεν είχε. Είχε κόσμο. Είχε. Τελείωσε. Η Ιωάννα είναι η συνταγή της επιτυχίας. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι πηγαίνουν τα πράγματα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Κάνα τεταρτάκι ακόμη εδώ. Στις επάλξεις στο Λίμπερο 107,4. Και ξέρουμε τι θα αναλύσεις μόλις τώρα. Τι θα αναλύσω μόλις τώρα. Για κάνει την προσφώνηση. Κυρίες και κύριοι, ναι, το ξεχάσαμε αυτό. Έχουμε το μαγικό μας ένθετο. Είπα, θα το θυμηθεί το άφησε τελευταία στιγμή. Το άφησε. Για να δούμε, ίσως το όνειρό σου να κρίνει το πώς θα εξελιχθεί η σημερινή σου νύχτα. Κυρίες και κύριοι, και τώρα το ένθετο. Θα σου εξηγήσω το όνειρό.
Λοιπόν. Η φτωχή παραγωγή δεν μας επιτρέπει να έχουμε τζιγκλάκια, οπότε αναγκάζομαι και τα κάνω εγώ. Έχουμε και λέμε. Η ώρα μας είναι για να προλογίσω λίγο εδώ ότι ο κόσμος ίσως να μην γνωρίζει. Κάθε φορά που έρχεται. Είναι κάθε φορά που έρχεται τις Τετάρτες, από το άγχος της και από το βάρος που αισθάνεται, σου λέει: Ωχ, πάλι σε αυτόν τον χάχα θα πάω το πρωί. Βλέπει διάφορα περίεργα όνειρα τα οποία το ερμηνεύουμε το πρωί. Σήμερα, μάλλον χθες το βράδυ, τι είδες, Ιωάννα μου? Λοιπόν, είδα ότι ήμουν σε ένα πειρατικό καράβι. Α, το πειρατικό. Θα πάρουμε κύπελο το καλοκαίρι, τελείωσε. Είδες το χελάκι? Όχι, όχι, δεν είδα τίποτα. Το πειρατικό του Captain Jimmy που γιορτάζει αύριο. Ναι. Με αυτό θα φύγετε κι εσείς. Είναι φορτωμένο με φτάστα. Φορτωμένο ήταν με λάφυρα, γιατί συμμετείχα σε λαιλασία. Μάλιστα, συμμετέχει και ο Γιώργος Νταλάρας επίσης, να το πούμε και αυτό. Σε λαιλασία! Η συμμετοχή που λέγαμε, συνεργασία. Ήσουν και πειρατίνα δηλαδή. Ήμουν πειρατίνα, ναι, μάλλον βλέπω πολλές ταινίες και υποσυνείδητα θα ήθελα κι εγώ κάποια στιγμή. Μπορεί, έχει ένα καταπληκτικό τραγούδι ο Χάρης Κωστόπουλος. Να το βάλω, τώρα τι σου λέω, Πειρατικά, πειρατικά, έρχεσαι, κλέβεις μια καρδιά και εξαφανίζεσαι. Δεν εξαφανίστηκα, ξύπνησα βέβαια. Κάτσο σχεδόν ο στίχος. Τώρα που λέμε πειρατικά. Ναι, και τι είδες μέσα στο πειρατικό, ρε παιδί μου, τι. Είδα ότι ήμουν εκεί στη λαιλασία, πάμε, καταλάβουμε ένα άλλο πλοίο. Ψήρεις, μήπως είχες κατεβεί με καμιά ομάδα εκδρομή με το λεωφορείο και ψήριζες εκεί τα καταστήματα στα διόδια? Ψηρίζω κάτι, αλλά ψηρίζω μόνο αφήσεις. Εντάξει, ρε. Αφήσει από μαγαζιά φεύγοντας, τσιμπάμε φυσούλα και φεύγουμε. Ναι, 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 ναι. Μέχρι εκεί πάει το ψήρισμα. Και τι λαιλασία είχαμε δηλαδή? Πήραμε τα λάφυρα, στην ουσία σαν να κλέψαμε ένα πράγμα. Τι σαν να κλέψαμε, τα κλέψαμε. Τα κλέψατε. Λοιπόν, ονειροκρίτης. Τι σημαίνει να είσαι πειρατής? Αν δείτε στο όνειρό σας πειρατές, σημαίνει πως θα βρεθείτε εκτεθειμένος σε δόλια σχέδια κακών φίλων σας. Έχεις φίλους κακούς? Μπα, δεν νομίζω. Αρούλα. Τώρα θα την κανονίσω, θα κανονίσω. Κάτι θέλει να σου φάει τη θέση εδώ και έρχεται στο Λίμπερ. Αν ονειρευτείτε πως είσαστε πειρατής, σημαίνει πως θα ξεπέσετε στα μάτια των φίλων και των γνωστών σας. Όχι. Ξέπεσες, Ιωάννη μου. Αν μια κοπέλα δει πως ο αγαπημένος της είναι πειρατής, αν δει τον Jack Sparrow, θα πρέπει να περιμένει απογοήτευση. Πω, τι μαύρα πράγματα είναι αυτά. Λόγω επειδή της αδειξότητας και της δολιότητάς του. Καταστραφήκαμε. Αν δει δε ότι την εχμαλώτησαν πειρατές, σημαίνει ότι θα αφήσει το σπίτι της δίνοντας πίστη στις παραπλανητικές υποσχέσεις κάποιου προσώπου. Δηλαδή μαύρα πανιά, μαύρα πανιά, μαύρα μαλλιά, μαύρα μάτια, μαύρα, ναι, όλα. Φρύδια, μαύρα κατσαρά μαλλιά. Πω, παιδί μου, δεν υπάρχει, νομίζω δεν έχεις δει χειρότερο όνειρο. Νομίζω ήταν από τα χειρότερα που είδα. Πω, ονειροκρίτη, σήμερα θα να προστατευθείς από τις δόλιες διαβουλεύσεις των φίλων σου. Μπορεί να θέλουν το κακό σου. Μπορεί να σε συλλεύουν, να σε φθονούν που θα είσαι στους μπάτλ τέτοιου. Και αυτή θα ρίξει τον Παπαντίδη και σου λέει: Πω, που μπλέξα, που μας έστειλες. Η κατάσταση της λαιλασίας στα όνειρα συμβολίζει καταπιεσμένα, συνεχίζω εγώ τώρα την καταπακιά, καταπιεσμένα αρνητικά συναισθήματα τα οποία δημιουργούν έναν εσωτερικό θυμό. Το θυμό αυτό τον εκφράζεται στην ουσία μέσα από την λαιλασία του ονείρου, στην οποία συμμετέχετε ο ίδιος και τιμωρείται εξαιτίας της αδικίας που βιώνετε καθημερινά. Αδικία είναι το πρωινό ξύπνημα, θα συμπληρώσω εγώ, το καταλαβαίνω. Εάν όμως δεν συμμετέχετε ο ίδιος, αλλά σας λαιλατούν, λαιλάτισέ με. Το σπίτι, κάτι δικό σας, τότε κάποιοι φόβοι που πιθανόν να υπήρχαν για διατάραξη οικογενειακής αλλά και προσωπικής σας ηρεμίας, να επαληφθούν. Ξέρεις τι φταίει. Γίνεται όλο και χειρότερο. Δηλαδή τώρα, άμα πιάσω, αν δεις τον Jack Sparrow ή αν δεις τον Johnny Depp, μπορεί να σου λέει: Ας το καλύτερα, παιδί μου. Ας το καλύτερα. Τι φταίει. Είχε ένα γατάκι χθες μέσα στην πολυκατοικία. Μαύρο. Ναι, μαύρο. Αλλά εγώ πήγα το τάισα, το έβαλα τόνο, το έβαλα γαλατάκι, το έβαλα νεράκι και σήμερα το πρωί πήγα και τα είδα άθικτα. Άθικτα. Δεν τα άφαγε. Κακός Ιόνος. Γι' αυτό είδα πειρατές. Τέτοιο. Ήθελε μαύρο το γατάκι κιόλα. Ήθελε noodles μάλλον το γατάκι. Τέτοια είναι τα γατάκια, ρε παιδί μου, εντάξει. Τι να το κάνει, αχ, Ιωάννα μου, με στεναχώρησες τώρα, παιδί μου. Για αυτό, μάλλον. Μήπως θα έρθει σε έτοιμο, να σε φτιάξουμε. Ναι. Μάλλον θα έρθει έτοιμο, να φτιάξετε. Να σε φτιάξουμε, παιδί μου, να σε φτιάξουμε. Μια φορά σου είχα πει ότι είχα και ένα φλερτ. Ναι, πάνε στους Beatles. Εκεί δίπλα, ρε παιδί, πάνε δε στους Beatles. Εκεί να σε πάω εγώ τώρα, τι φόβο το έχει. Εκεί με τα ρόκ και με τα μαλλιά. Δεν κάνουν και μπάνια, αυτοί έχουν πιτηρίδα, άστα να πάνε. Άκου εδώ την κομματάρα. Αυτό πλάκα πρέπει να το βγάλουμε και με την πάντα. Κομματάρα είναι ρε εσύ. Δεν είναι δικό σας.
Όχι, παιδί. Δικό μας είναι. Άμα σ' αρέσει, δικό μας είναι, εννοείται. Τεράστιος Χάρης Κωστόπουλος. Ερμηνεύουμε καρδιοπάθεις, δικό του τραγούδι. Το λέμε με την ορχήστρα μας. Χα χρόνια τα ακούσω, ρε, σε αυτό μεγάλη κομματάρα. Αντινόμαστε και πειρατές και τέτοιο αυτό. Και... με γάντζους και με ξύλινα πόδια. Είδες τι θα δηθείς απόκριση τώρα. Πειρατικά, πειρατικά, έρχεσαι, κλέβεις μια καρδιά, ξαφανεί. Εδώ είναι που λίγο το μοτοσακό δεν τραβάς την ανηφόρα. Πειρατικά, έρχεσαι, κλέβεις μια καρδιά και ξαφανίζεσαι. Και ξαφανίζεσαι, έτσι δεν είναι και πολύ καλή ποιότητα. Παρ' όλα αυτά ακούσαμε μια στροφή, κυρίες και κύριοι. Αυτά και άλλα πολλά σήμερα το βράδυ στο 8 Mall, Μπάμπης Μπατμανίδης Company. Και αύριο το πρωί κανονικά εκπομπή, έξιμο κανονικά. Το λέω, ρε, ρε μπάσκετ, για να δούμε. Κοιμήσου κανένα δίλεπτο να δούμε τι μπορεί να σου συμβεί. Θα σου συμβεί και να μας συμβεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Άρα θα το πάρει σε ρί με λίγα λόγια. Σε ρί, παιδί μου, σου λέω. Εννοείται, τι να έχω, έχω καμιά ελπίδα. Εγώ σε αυτόν τον τόπο, τι νομίζεις. Α, κόρη μου, να στα πω εγώ τα βάσανά μου, δεν λες τίποτα. Είμαι θυσμένος στο πρωινό ξύπνημα. Μία κλινική, μια κλινική να, να με απεξαρτήσει, να με βάλει, να μου γράψει μια συνταγή. Να ξυπνάω, ξέρω εγώ, 10-11. Φαντάζεσαι με συνταγή γιατρού να συνέβαινε κάτι τέτοιο. Απαγορεύεται ο Μπάμπης να ξυπνάει 5 ώρα. Και θα σε βάζαν πιο αργά στην εκπομπή επομένως. Ναι, ξέρω εγώ. Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει. Τι έχεις παρατηρήσει. Εσύ κανένα ονειράκι δεν βλέπεις. Δεν βλέπω όνειρα, παιδί μου. Τα όνειρά μου. Αχ, κόρη μου. Έγινε πραγματικότητα. Τι λες, καλέ, τα όνειρά μου. Έχω σταματήσει να ονειρεύομαι. Εδώ και 4 χρόνια που ξυπνάω τέτοιο. Τι άλλο να σου συμβεί άμα ξυπνάς τόσο πρωί. Δεν υπάρχει ελπίδα, δεν υπάρχει όνειρο. Όνειρα, πουλιά μου ταξιδιά. Δεν βλέπω κανένα όνειρο να σου πω. Και αν δω όνειρο, είναι τόσο συμβατικό, είναι τόσο περιορισμένης έτσι, υπόθεσης. Δηλαδή μπορεί να δω όνειρο ότι είμαι σε μια ώρα στο ΙΚΑ. Τίποτα, βαρετά. Πήγα στην τράπεζα και πήρα, ξέρω εγώ, αυτό, ψωμί από το φούρνο. Έχω δει τέτοια όνειρα. Πήγα λέει και πήρα ψωμί αυτό. Τέλος. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Τη Τζαμπάζη, πώς τη λέγανε το όνομα. Δώρα Τζαμπάζη. Πώς. Δώρα. Ευχαριστώ. Μπορείτε να μου λύσετε μια πορεία. Δεν προλάβαμε. Μάλλον δεν ήθελε να το ρωτήσεις. Μου έκανε εντύπωση. Να πάρει λίγο να σου πούμε την απορία. Δεν πειράζει, ρε παιδί μου. Δώρα Τζαμπάζη, η οποία μέχρι πρότινο στα φιλιά μας, αν μας ακούει και ο Αλέξανδρος, έκανε εκπομπές στο Λίμπερο. Mm-hmm. Αλλά ωραία απορία πρωινή. Πώς λέγανε την Τζαμπάζη. Ξέρεις που μπορεί να βάλει στοίχημα. Πώς τη λέγανε τώρα. Όπως καταλαβαίνεις, φυσικά για εμένα δεν νοιάζει και κάτι. Δεν με πόνεσε κανείς. Εμείς είμαστε μια τεράστια αγκαλιά. Χασικά μια αγκαλιά τώρα που μην έρθω τώρα και να σκάνω τώρα εκεί. Ότι έλυσα τις απορίες. Ναι. Μπορείτε να με ρωτήσετε τα πάντα ό,τι θέλετε. Λοιπόν, σιγά σιγά ήρθε η ώρα να καταλήψουμε την ενεργό δράση, να ζητήσουμε ένα τεράστιο συγγνώμη για όσους ενδεχομένως μας τους έτσι λίγο κατσικωθήκαμε και αυτό, αλλά ήταν οι συνθήκες που το πράξανε. Ναι, αλλά τώρα στενοχωριέμαι που το φύγουμε. Πριν σου είπα, εντάξει, να κάτσουμε και στο Μάριο. Να κάτσουμε και στο Μάριο. Δεν βλέπω να ήρθε πάντως. Άλλες 3 ώρες ο Μάριο. Εδώ, ακολουθεί Μάριο Ασλαμή. Χαρούλα θα έρθει. Χλωμό το κόβουν. Εντάξει. Μάλλον θα κάτσουμε λίγο παραπάνω, λες. Όχι, παιδί. Εμείς φεύγουμε, να πούν οι επόμενοι. Πρέπει να πάμε να προετοιμαστούμε, να ρουφήξω αυγά, να κάνω προετοιμασία. Να τρέξει λίγο. Τι να τρέξω. Σαν το Rocky Balboa ακούστηκε αυτό. Όχι, παιδί μου. Θα σας καταλήψουμε, κυρίες και κύριοι. Εσύ πας ακούς αυτούς που παίζουν τα αναρχικά τα τραγούδια, αλλά τα πραγματικά τα παίζουμε εμείς. Σήμερα το βράδυ στο 8 Ball. Θα χαρούμε πολύ να δούμε έστω και έναν άνθρωπο. Αλλά και μόνοι μας να είμαστε πάλι καλά, θα περάσουμε. Φιλιά! Καλό βράδυ, πήγα να πω. Καλό βράδυ στο Rover να περάσετε. Γεια σας. Πριν από σένα ήμουν μπακουρί. Τώρα με μαγαφές και το μπακουνί. Πριν από σένα όλα ήταν στο φρόντο. Τώρα το και στο κορμί μου με μολότοφ. Μα μη μου σπάς τα μάξι, μη μου σπάς τα μάξι. Είχε μανάρκι και αε, είμαστε εντάξει. Μη μου σπάς τα μάξι, μη μου σπάς τα μάξι. Είχε μανάρκι και αε, είμαστε εντάξει. Από σένα μια ζωή στο παλαμούτι. Τώρα με μ' αγαπές και τον τουρούντι. Πριν
από σένα μια ζωή στην αφασία. Έλα να κάνουμε μια πορεία. Α, μη μου σπάς τα μάξι, μη μου σπάς τα μάξι. Είχε μαναρχικέ, είμαστε εντάξει. Μη μου σπάς τα μάξι, μη μου σπάς τα μάξι. Είχε μαναρχικέ, είμαστε εντάξει. Είχε μαναρχικέ, είμαστε εντάξει. Μη μου σπάς τα μάξι, μη μου σπάς τα μάξι. Είχε μαναρχικέ, είμαστε εντάξει. Μη μου σπάς τα μάξι, μη μου σπάς τα μάξι. Είχε μαναρχικέ, είμαστε εντάξει. Μη μου σπάς τα μάξι, μη μου σπάς τα μάξι. Είχε μαναρχικέ, είμαστε εντάξει.